Καλό μεσημέρι σε όλους. Λίγο μετά τις 3, εδώ πάντα στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε γρήγορα, γιατί δεν είμαστε για πολλές καθυστερήσεις. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Έχουμε πρωταθλητές στην παρέα μας. Έχουμε χρυσά μετάλλια. Έχουμε ποδόσφαιρα. Έχουμε μπάσκετ. Έχουμε βόλεϊ. Και τι δεν έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Στο Τρίποντο λέγεται κανονικά η εκπομπή, αλλά σήμερα θα την πούμε κάπως διαφορετικά. Στην πισίνα θα την πούμε και όλα αυτά, γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν πρωταθλητή Ελλάδος, πανελληνιονίκης ανδρών, Γιώργος Ασπουγαλής, αθλητής του Ηρακλή, μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνεις, Γιώργο, συγχαρητήρια. Καλά, ευχαριστώ. Γιώργο, χρυσό μετάλλιο στο πανελλήνιο ανδρών. Ο Ηρακλής είχε χρόνια, δεκαετίες, ξέρω εγώ, πολύ καιρό τέλος πάντων να πανηγυρίσει και είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική επιτυχία. Εντάξει, ναι, είναι. Πώς αισθάνεσαι? Είχαμε πει ότι είμαι ο πρώτος που... Ο πρώτος. Ναι, ο πρώτος που πήρε χρυσό μετάλλιο, εντάξει. Είναι ωραίο, ωραίο συνέστημα. Εντάξει, ωραίο είναι, ναι. Πώς πήγε ο αγώνας, 50 μέτρα πρόστιο, Γιώργο? Ναι, 50 μέτρα πρόστιο. Είναι το αγώνισμά σου? Ναι. Μπροστάρις, ναι. Δηλαδή, εσύ είσαι του πρόστιου. Ναι, ναι. Πώς ήταν η κούρσα, πες μας λίγο για τους αγώνες, πού έγιναν, πού γίνονται, τι περίμενες, πώς προετοιμάστηκες? Οι αγώνες έγιναν στο Ποσειδόνιο, στη Θεσσαλονίκη. Εντός έδρας. Ναι, εντός έδρας. Ναι. Είχαμε χωριστεί η Βόρεια Ελλάδα στο Ποσειδόνιο και η Νότια Ελλάδα στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Οπότε εμείς δεν είχαμε πολύ ανταγωνισμό και κολυμπούσαμε μόνοι μας, ουσιαστικά. Ναι. Μάλιστα. Για να πω την αλήθεια, εγώ δεν το περίμενα θα πάω τόσο γρήγορα στο 50. Εντάξει, λέγαμε με τον κύριο Μίλτο ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, ότι από τις προπονήσεις το βλέπουμε ότι πήγαινα γρήγορα και ότι θα κάναμε κάτι. Αλλά δεν πίστευα ότι στα 50 θα πήγαινα τόσο γρήγορα. Ήδη από τα 100 την προηγούμενη μέρα έδειξα ότι ήμουν σε καλή φόρμα. Mm-hmm. Και το προηγούμενο μεσημέρι πριν από το 50 μιλούσα με τους φίλους μου, με τον κύριο Μιλίδη και αυτά. Ναι. Και μου λέγαν ότι μπορώ να πάω και πιο γρήγορα από 28-0 που τους άλλαγα εγώ. 27... Και δεν το πίστευα. 27-82. Ναι. Εντάξει, καλός χρόνος πρέπει να είναι. Καλός χρόνος είναι. Είχα πάει 27-87 στο παγκόσμιο πέρυσι τον Αύγουστο. Οπότε όλο ένα και καλύτερα πάνε τα πράγματα. Έτσι. Ναι, ναι. Γιώργο, σε παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, δεν είσαι και μεγάλος, έτσι, είσαι νεαρός ακόμη σε ηλικία. Όμως ανεβαίνεις, έτσι, σκληρή δουλειά. Εντάξει. Ναι. Οπότε... Είναι πολύ σημαντικό αυτό που το λες και μάλιστα διάβασα και μια δήλωσή σου σήμερα το πρωί στο Ηρακλή Swim σχετικά με το σύλλογο, έτσι, γιατί και ο Ηρακλής είναι πράγματι ένας σύλλογος ο οποίος βγάζει πρωταθλητές, έχει το DNA σε όλα τα τμήματα, αλλά είναι και ένας σύλλογος ο οποίος ταλαιπωρείται όλα αυτά τα χρόνια. Και ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος και τέτοια παιδιά σαν και εσένα που δίνουν χαρές είναι όαση, έτσι, να δίνουν χαμόγελο. Ναι, εντάξει, ο Ηρακλής είναι αδικημένος. Έχουμε να το, πρέπει να το πούμε. Ναι. Χαίρομαι που έστω εγώ κάποιο πράγμα μπορούμε να δούμε μια χαρά στον κόσμο του Ηρακλή. Ναι. Βλέπω εδώ δεύτερος πανελληνιονίκης στους άνδρες στα 100 και τέταρτος στο σκυτάλι Μίξ με Μπαρμπαρούση, Δερμετζόγλου, Ραυτοπούλου. Σε όλα μια χαρά, ναι. Πήγατε. Πολύ καλή παρουσία. Ναι, η παρουσία μας ήταν αξιοπρεπές. Ναι. Ειδικά μετά από το... Mm. Και μέχρι να ξεκινήσουμε πάλι προπονήσεις, να βρούμε τη φόρμα μας, θεωρώ ότι ήταν πολύ αξιοπρεπής η παρουσία μας και τα πήγαμε μια χαρά. Ναι. Γιώργο, θα βάλουμε στην παρέα μας και τον προπονητή, στο Μίλτο το Χαλκιά, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας. Κότς, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Πρέπει να είστε προφανώς ικανοποιημένοι και κάτι παραπάνω με την παρουσία του Γιώργου και των άλλων παιδιών, έχω την εντύπωση.
Γενικά, ναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Σίγουρα, εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Ναι, οπότε δεν θα πούμε ότι φτάσαμε σε αυτό που θέλαμε. Ναι. Ο Γιώργος, όσον αφορά τον Γιώργο, χθες ανακηρύχθηκε πρώτη φορά πρωταθλητής Ελλάδος. Ναι. Στην κατηγορία των ανδρών. Είναι και πρώτη φορά αυτό για το σύλλογο του Ηράκλη, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία. Σωστά. Αλλά υπάρχει ένα αλλά, ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο στα 100 μέτρα. Βγήκε δεύτερος, εντάξει. Θα μπορούσε και πρώτος, ε. Ναι. Ακριβώς, και δεν είναι μόνο το θέμα του μεταλλίου, είναι θέμα το να κάνει ένα καλό χρόνο, γιατί ο στόχος του Γιώργου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και δυστυχώς στα 50 μέτρα που είναι εξαιρετικά καλός, δεν υπάρχει το 50 στους Ολυμπιακούς, οπότε πρέπει να δώσει. Πρέπει να κάνει το κατοστάρι. Ακριβώς, ακριβώς. Γιώργο, ακούς τι λέει ο coach, πρέπει να κάνεις το κατοστάρι. Ακούω. Κότς, ο Γιώργος πώς είναι σαν αθλητής, υπάκουος, ταλέντο φυσικά έχει, εννοείται, είναι πρώτος στην Ελλάδα, αλλά δουλεύει, βλέπεις προοπτική επάνω του. Ο Γιώργος, είπε μια λέξη, είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Τα τελευταία 3 χρόνια που συνεργαζόμαστε, γιατί ο Γιώργος είναι από τις Σέρες, ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια στην οικογένεια του Ηρακλή και κάτω από τις οδηγίες μου, είναι ολοένα και πιο υπάκουος. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, οριμάζει και μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που ήδη έχει πετύχει. Ναι. Εγώ βλέπω πάντως, κάνοντας έτσι ένα μικρό review πριν τον έχουμε εδώ στην εκπομπή, έκανα λίγο το homework μου για να μάθω κάποια πράγματα για τον Γιώργο. Βλέπω από μικρή ηλικία επιτυχίες, μετάλλια, διακρίσεις. Δηλαδή, το παιδί έχει προοπτική, έτσι ανεβαίνει συνεχώς. Βεβαίως, φυσικά και η προοπτική. Να πούμε ότι ο Γιώργος πέρυσι ανακηρύχθηκε τρίτος, πήρε χαλκίνο μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Νέων και βγήκε πέμπτος στον κόσμο. Πέμπτος, ναι. Πάλι στους Νέων. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά σου άνδρες, σαν 19 χρονών που είναι. Έχει όλο το περιθώριο να εξελιχθεί και να πάρει και να πετύχει μάλλον αντίστοιχες επιτυχίες στην κατηγορία των ανδρών. Ναι. Γιώργο, από τι ηλικία ξεκίνησες στο Κολύμπι? Από το 2006. 6. 5 χρονών. Ήμουνα 5 χρονών. 5 χρονών, ναι. Άρα ο μπαμπάς και η μαμά έκαναν καλή δουλειά που σε στείλαν στην Κολύμβηση. Έκανα. Και ξεκίνησες από τις Σέρες και μετά έρθεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, μέχρι το 2017. Ναι. Ήμουνα Σέρες και ήρθα το καλοκαίρι του 2017. Μάλιστα. Από μικρός δηλαδή κατάλαβες ότι σ' αρέσει και σιγά σιγά ανέβαινες και εσύ ανέβαζες τις προσδοκίες σου από τον εαυτό σου. Δηλαδή είδες ότι μπορείς να κάνεις πράγματα. Δεν ήταν απλά δηλαδή έτσι ένα χόμπι όπως πηγαίνουν τα παιδιά για αθλητισμό απλά. Εντάξει, στην αρχή έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Ναι. Απλά μετά μου κόλλησε το μικρόβιο του υγρού στοιχείου και πήγαινα στις προπονήσεις τακτικά. Ναι. Και όταν είδα ότι εντάξει ήμουν καλός, όταν είσαι καλός σε κάτι, νομίζω θες και εσύ ο ίδιος να το κάνεις παραπάνω. Σωστά. Όσο και αν σε κουράζει, ναι. Όσο είναι και αν ψυχοφθόρο, οτιδήποτε. Ναι. Οπότε ήθελα και εγώ να πηγαίνω προπονήσεις, περνούσα καλά, μου έχει διδάξει πάρα πολλά στη ζωή μου. Έχω κάνει σπουδές φιλίες μέσα από την Κολύμβηση. Σωστά. Οπότε, εντάξει, έχω κολλήσει. Τώρα, λέμε πολλές ώρες για την καθημερινότητα των παιδιών έτσι που κάνουν διακρίσεις, που παλεύουν ξέρεις, με σχολεία, με διαβάσματα, με σχολές κτλ. Εσένα η δική σου καθημερινότητα πώς είναι, πώς ήταν και πώς είναι? Πάντα ήταν δύσκολη. Γιατί πήγαινα το πρώτο σχολείο, γυρνούσα, είχα μαθήματα, διάβαζα, μετά από το βράδυ πήγαινα προπόνηση, ξανά την αρχή. Ναι. Οπότε έτσι πήγαινε όλη μια εβδομάδα, εκτός από το Σαββατοκύριακο που εντάξει λίγο χαλάρωνα. Και ξανά την αρχή, συνέχεια. Ναι. Τον Σεπτέμβριο, μετά το Παγκόσμιο, τέλη Αυγούστου, έφυγα στην Αμερική. Οπότε τα πράγματα ξεκίνησαν ακόμα να γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Γιατί έφυγα για να σπουδάσω. Ναι. Οπότε ήταν κάτι τελείως καινούργιο για μένα. Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ στην αρχή. Σίγουρα. Είναι και ξένη γλώσσα. Είναι τα αγγλικά τα οποία δεν σπουδάζω στα ελληνικά. Τα αγγλικά είναι όλα στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Οπότε είναι κάτι τελείως καινούριο. Μου πήρε πολύ χρόνο να το συνηθίσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Ναι.
Αλλά βλέπω, αλλά... βλέπω ότι δεν μασάς και προχωράς και κερδίζεις και στους αγώνες και έχεις και πόσο κόσμο γύρω σου που σε αγαπάει, που σε βοηθάει. Οπότε νομίζω ότι μόνο καλύτερα είναι μπροστά, Γιώργο. Πάντα μόνο μπροστά δεν είναι καλύτερα. Έτσι. Κότς, ο Γιώργος όταν ήρθε στα χέρια σας είδατε φυσικά προοπτική, είδατε ταλέντο, είδατε και ένα παιδί προφανώς πιστεύω εγώ αποφασισμένο να δουλέψει, έτσι. Εννοείται. Ο Γιώργος, είπαμε, ήταν ένα μεγάλο ταλέντο από μικρός. Να σημειώσουμε ότι έχει πανελλήνια ρεκόρ αρκετά στις μικρότερες κατηγορίες. Ναι. Ήδη ήρθε όντας καλός κολυμπητής στο Ηρακλή και εξελίχθηκε, κατάφερε, πέτυχε αρκετά πράγματα, όπως είπαμε και πέρυσι, στην κατηγορία των εφήβων. Ναι. Θα καλύτερα, νομίζω, ελπίζω μάλλον, να έρθουν τα επόμενα χρόνια στην κατηγορία των ανδρών. Ναι. Είναι μπροστά του πραγματικά. Τώρα, ίσως είναι μια κλισέ ερώτηση που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε όλους εσάς που ασχολείστε με αθλήματα που δυστυχώς και κακώς, θα πω εγώ, δεν είναι τόσο προβεβλημένα, για τις συνθήκες δουλειάς, για την καθημερινότητά σας, για τα προβλήματα. Πώς τα αντιμετωπίζετε? Υπάρχουν, καταρχήν, προσπαθείτε? Ο Ηράκλης είναι μεγάλος σύλλογος, προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά γενικότερα το τοπίο, ιδίως τον υγρό στίβο, εξ όσων λίγο έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, όσον αφορά συνθήκες τουλάχιστον. Σίγουρα, εντάξει, οι συνθήκες δεν είναι ιδανικότερες στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολύ λίγα κολυμπητήρια που μπορούν να στεγάσουν συλλόγους. Ναι. Υπάρχει πολύ λίγος χώρος για παιδιά υψηλού επίπεδου όπως ο Γιώργος. Mm-hmm. Γενικώς υπάρχει το φαινόμενο ότι επειδή η κολύβηση είναι ένα ερασιτεχνικό άθλημα, τα παιδιά μεγαλώνοντας πάνω στα 18-19, ναι, επιλέγουν συνήθως να σταματήσουν και όχι να συνεχίσουν, γιατί δεν τους προσφέρει κάτι όσον αφορά, πέραν το τους προσφέρει την ευχαρίστηση του αθλητισμού, δεν τους προσφέρει κάποιες οικονομικές απολαβές. Δηλαδή, ναι, πολλά παιδιά σταματάνε για να εργαστούν, για να σπουδάζουν. Γενικά στην Ελλάδα, δυστυχώς το λέω, η κολύμβηση έχει πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Σωστά. Γι' αυτό δεν έχουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες ανάλογες με άλλα αθλήματα ενδεχομένως. Δηλαδή το πικ, η καλύτερη, να το πω έτσι, ηλικία. Για τους κολύμβητες είναι στα 27-28. Πολύ λίγοι κολύμβητες στην Ελλάδα. Φτάνω μέχρι εκεί. Ακριβώς. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή τα παιδιά και από το σπίτι και από μόνα τους σου λέει, πρέπει να ζήσω, πρέπει να βγάλω τα προστοζήν, μια δουλειά, και κάπου στο δρόμο, ας πούμε, χάνεται και η προσήλωση στην προπόνηση και και η ευκολία. Ακριβώς. Στην προπόνηση, έτσι, γιατί σου λέει πρέπει να πάω να δουλέψω. Πώς θα πάω το πρωί να κάνω 3 ώρες. Ακριβώς έτσι είναι. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλό, εξαιρετικά καλός κολυμπητής, δηλαδή, ναι, να διακρίνεσαι στο εξωτερικό σε παγκόσμιους ή πανευρωπαϊκούς αγώνες, για να μπορείς τουλάχιστον να βγάλεις τα προστοζήν. Όχι να γίνεις πλούσιος, να βγάλεις τα προστοζήν. Κατάλαβα. Έτσι είναι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάντως ο Ηρακλής στο κολυμβητικό βλέπω τα τελευταία χρόνια κάνει προσπάθεια σημαντική. Έτσι, έχει αναστηθεί εντός εγώ θα πω το τμήμα. Αρκετά παιδάκια, πρωταθλητές όπως ο Γιώργος. Κάτι γίνεται δηλαδή, κάτι καλό γίνεται από ό,τι βλέπω. Ναι, φυσικά. Υπάρχει μεγάλη αγάπη από όλους τους συνεργάτες, προπονητές, εφόρους, φυσιοθεραπευτές, ναι, για αυτό που κάνουμε. Να πω ότι ο Ηρακλής ήταν και πρωταθλητής Ελλάδος το 15, 16, 17 σε διάφορες κατηγορίες. Ναι. Φέτος το πανελλήνιο πρωτάθλημα των αγοριών από 13 έως 16 πήρε τη δεύτερη θέση. Όπως και πέραν από τον Γιώργο που είναι ένας αθλητής που εκπροσωπεί τη χώρα μας στο εξωτερικό όντας στην εθνική ομάδα. Την τελευταία δεκαετία είναι πάρα πολλοί κολυμπητές, πάνω από 10 κολυμπητές που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο εξωτερικό, σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε βαλκανικούς αγώνες και σε διάφορες τέτοιες διοργανώσεις. Οπότε διατηρεί ο Ηρακλής και την παράδοση, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι παλιότερα είχαμε και έναν Ιβάνοφ, έτσι, που ήρθε από την κολύμβηση. Υπάρχει παράδοση, υπάρχει το κύρος του συλλόγου, το όνομα, ιστορία. Τώρα, άμα υπάρχει και το μεράκι που βλέπουμε ότι υπάρχει από εσάς, από τους εφόρους, οι γονείς που βοηθάνε, οι ίδιοι αθλητές, σαν τον Γιώργο, που έχουν και την νεανική τρέλα αυτή, έτσι, να βοηθήσουν και να ασχοληθούν με αφοσίωση, νομίζω ότι μόνο αισιόδοξα μπορεί να είναι τα μηνύματα.
Ακριβώς, αισιόδοξα. Όσο υπάρχει λαχτάρα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το σύλλογο, όσο υπάρχει θέληση να πετύχουμε, τα πράγματα θα γίνονται όλο ένα και καλύτερα. Έχουμε μάθει στα δύσκολα εμείς στον Ηρακλή. Ναι, όντως. Έτσι είναι, πράγματι. Γιώργο, η τελευταία κουβέντα ανοίξει σε σένα. Έκανες μια μεγάλη διάκριση. Έχω πολλά συγχαρητήρια εδώ στο μηνύματα ο κόσμος και τα λοιπά. Το δικό σου επόμενο βήμα τώρα, τι να περιμένουμε παραπάνω? Εντάξει, τώρα για τις επόμενες μέχρι τέλη Αυγούστου θα κάνουμε διακοπές. Ναι, εντάξει. Από Σεπτέμβριο. Ναι. Από Σεπτέμβριο ξεκινάμε δυναμικά πάλι. Ναι. Εντάξει, στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προκριθούμε, είτε να πιάσουμε το όριο ατομικό στα 100, είτε να αποκριθούμε με τη σκυτάλη. Ναι. Αυτό βασικά. Και εντάξει, τώρα ό,τι άλλο βγει στην πορεία. Είναι το Πανευρωπαϊκό Ανδρών το Μάιο, που και εκεί πέρα θα θέλω να είμαι σε μια καλή φόρμα και να δείξω μια καλή φυσική κατάσταση. Και φυσικά είναι και ένας αγώνας στόχος, γιατί αποτελεί πρόκριση για τους Ολυμπιακούς, για τη σκυτάλη. Οπότε, όπου μπορούμε θα είμαστε καλοί. Το εύχομαι, είμαι βέβαιος ότι θα δώσει τον καλύτερο σε αυτό. Να σε συγχαρώ και πάλι, πολλά μηνύματα από φίλους έχουμε εδώ για τα συγχαρητήρια. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Coach, να ευχηθούμε και σε σένα καλή δύναμη. Έχεις μπροστά σου και εσύ δρόμο δύσβατο, ανηφορικό, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρεις. Μαζί με τον Γιώργο, μαζί με τα άλλα παιδιά του Κολυμβητικού. Οπότε να σας ευχηθώ και τους δύο καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Και να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γιώργο και Coach Χαλκιά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρωταθλητή Ελλάδος, τον Γιώργο Σπουγαλή, και τον προπονητή του, τον Μίλτο Χαλκιά, από τον Ηρακλή. Πάμε όμως γρήγορα σε μια είδηση που έχει να μας δώσει ο Νίκος Παπαδόπουλος για το ποδόσφαιρο του Άρη. Νίκο. Ακόμα μια μεταγραφή για τον Άρη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Όπως ενημερώνει επίσημα και η ΠΑΕ και επιβεβαιώνει το αποκλειστικό ρεπορτάζ στο Λαμπάου Τάρι τελευταίες δύο μέρες. Συμφωνία με τον Τζέιμς Τζέγκο, τον διεθνή Αυστραλό μέσο, για 2+1 χρόνια. Ναι. Σε μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση για τον Άρη, ενός πολύ καλού ποδοσφαιριστή, όπως σημειώνει και ο άνθρωπος της ομάδας, με τον οποίο ολοκληρώνεται και το puzzle της μεσαίας γραμμής. Διετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Τη Δευτέρα έρχεται ο παίχτης στην Θεσσαλονίκη για να περάσει από εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά, να υπογράψει και το συμβόλαιό του. Θυμίζω ότι προχθές το βράδυ είχαμε καλύψει το όνομα του Αυστραλού στο All About Ares και το ενδιαφέρον του Άρη για τον ποδοσφαιριστή. Χθες καταγράψαμε και την νότερη εξέλιξη ότι πλησιάζει πλέον πολύ κοντά ο παίχτης στον Άρη, το θεωρούσαν σχεδόν σίγουρο το τελευταίο 24ωρο, και έχουμε πλέον πιστική συμφωνία. Παίχτης που προορίζεται ως βασικός φυσικά και ως βασικός κεντρικός χάφος 4-3-3, το οποίο θα παίξει ο Άρης στην φετινή σεζόν. Παίχτης που τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στην Αύστρια Βιέννης, με την οποία έχει 55 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ. Νωρίτερα ήταν στη Στουρμ Γκρατς με 73 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ. Ξεκίνησε την καριέρα του τη Melbourne Victory, γιατί γεννήθηκε στην Αυστρία αλλά μεγάλωσε και γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Αυστραλία. 34 συμμετοχές, 3 γκολ, 1 ασίστ. Και στην Adelaide United πριν επιστρέψει στην Ευρώπη με 43 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ. Πολύ σημαντική κίνηση για τον Άρη, τουλάχιστον στα χαρτιά. Και με βάση τα όσα στοιχεία έχουμε και εμείς και οι άνθρωποι της ομάδας, το δούμε και στο γήπεδο πλέον. Τον James Τζέγκο, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι Δευτέρα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη συμφωνία για 2+1 χρόνια με τον Άρη. Να πούμε ότι τα ακούσαμε αυτά βέβαια από το Λίμπερο και το διαβάσαμε στο All About Aris. Και βεβαίως καμία σχέση με τα διάφορα ονόματα που, χάρη τον κλικ, όπως λέει και ο φίλος μου ο Χρύσανθος, γράφτηκαν ή γράφονται ή αναφέρονται χάρη των εντυπώσεων. Τουλάχιστον αυτά που βγαίνουν και αυτά που παίρνουν οι ομάδες, να τα ακούμε στο Λίμπερο. Αυτά που θα πάρει τον Μπαλοτέλη και θα πάρει το Μέση και τον Γκούση, ας τα διαβάζουμε αλλού, δεν πειράζει, και ας τα ακούμε αλλού. Ναι. Λοιπόν. Και μάλιστα τον Μπαλοτέλη τα επιβεβαίωνε, υποτίθεται και πάει Άρη, αλλά τέλος πάντων σε μένα είναι εξωματική κουβέντα. Και τον Γκουαρέσμα νομίζω, έτσι είναι. Και τον Γκουαρέσμα. Και για τον Γκουαρέσμα γράφτηκε, ναι. Λοιπόν, ναι. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, άρα τουλάχιστον εμείς εδώ να λέμε τα ονόματα που παίρνουν οι ομάδες, που παίρνει ο Άρης, που παίρνει ο Πάκου, που παίρνει
οι ομάδες μπάσκετ και παρά να λέμε ότι θα πάρουμε τον Γκέμπρε Σιλασιέ, ας πούμε. Λοιπόν, ή τον, τον Μπέκελε. Λοιπόν, λοιπόν έγινε Νίκο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την είδηση. Ακούσατε φίλες και φίλοι αποκλειστικά την είδηση για την απόκτηση του Τζέγκο από τον Άρη. Έρχεται την Δευτέρα ο παίκτης, ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει περισσότερο ρεπορτάζ για εσάς στις 5 στην εκπομπή All About Aris On Air. Εμείς ακούσαμε βεβαίως πρώτα τον πρωταθλητή Ελλάδος στο πρόστιο, τον Γιώργο Σπουγαλή, αθλητή του Ηρακλή, και τον προπονητή του, τον Μίλτο Χαλκιά, εδώ στο Λίμπερο. Γιατί είπαμε ότι καλό το ποδόσφαιρο, καλό το μπάσκετ, ακόμη πιο καλό το βόλεϊ, αλλά υπάρχουν και αθλήματα τα οποία έστω μέσα από τις διακρίσεις που πετυχαίνουν κάποια παιδιά και κάποιοι προπονητές που με μεράκι και παράγοντες που με μεράκι ακολουθούν αυτά τα αθλήματα, πρέπει να τα προβάλλουμε. Δυστυχώς και κακώς λέω εγώ, τα μέσα δεν προβάλλουμε τόσο πολύ προσπάθειες σε αυτά τα αθλήματα, στο στίβο, όπου κάθε απόγευμα άμα πας Καφτατζόγλου, Αμπελόκηποι και τα λοιπά, βλέπεις εκατοντάδες παιδιά, προπονητές να παλεύουν, να προσπαθούν. Στον υγρό στίβο, κολύμβηση, τα κολυμβητήρια ξεχυλίζουν κάθε φορά, έτσι. Μπαμπάδες, μαμάδες, τα παιδάκια με τα μπουρνούζια πέφτουν κάτω, χάνουν τα σκουφάκια, πέφτουν οι παντόφλες, γίνεται χαμός εκεί και τα λοιπά. Τα λέω εκ πείρας, εννοείται. Λοιπόν, άρα πρέπει να προβάλλονται αυτές τις προσπάθειες. Όσο μπορούμε εμείς εδώ στο Λίμπερο θα το κάνουμε. Φιλοξενήσαμε τον Γιώργο και τον προπονητή του, τον κύριο Χαλκιά, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε την ίδια ζέση με διακρίσεις και με προσπάθειες για όλες τις ομάδες, για όλους τους συλλόγους, σε όλα τα αθλήματα, αν μπορούμε ή δυνατόν, έτσι. Ας μας βοηθήσουν και οι σύλλογοι βεβαίως και οι θύνοντες, έτσι. Προβάλλετε τις προσπάθειες των παιδιών σας, παιδιά, έτσι. Μην είστε εσωστρεφείς, βγάλετε προς τα έξω την προσπάθειά σας, ο σύλλογός σας διαφημίζεται. Έτσι, βγάλτε ένα δελτίο τύπου, κάντε μια συνέντευξη τύπου, κάντε μια παρουσίαση. Λοιπόν, δεν σας τα λέμε εμείς αυτά. Λοιπόν, τώρα, διαφημίσεις έχουμε, γιατί φτάσαμε ήδη στο τέλος του πρώτου μιώρου με τη συνέντευξη Ασπουγαλή, και βεβαίως κατόπιν θα πάμε στο σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου για τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, στο ρεπορτάζ αργότερα από το πύλο για την προετοιμασία του δικεφάλου από τον Σταύρο Κόλκα, στα μπασκετικά μας και στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας στο μεσοδιάστημα. Άρα έχουμε αρκετό υλικό και φυσικά με τις δικές σας απόψεις. Αργότερα θα ανοίξουμε και γραμμές στο 287-888. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στο Λίμπερο. Διαφημίσεις τώρα, σε ένα λεπτό πάλι μαζί. Συνεχίζουμε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Δυνατά μπήκαμε εδώ με Γιώργο. Γιώργο, δυνατά μπήκες. Καλά έκανες. Λοιπόν, ένα μήνυμα το μεσημέρι έστειλαν στην εκπομπή, στην Τρόικα, που βεβαίως τώρα λόγω του θέρους έχουμε μεταφερθεί λίγο χρονικά. Ο Κούσης λέει πήγε Σότσι να φέρει, λέει, το Λεωνίδη. Λοιπόν, καλό το μήνυμα. Συμπαθές. Ο Λεωνίδης όταν ανοίξει τα σύνορα θα έρθει. Τώρα τι θα κάνει είναι δικό του ζήτημα. Πάντως λέει ότι θα έρθει. Και ανεβάζει μάλιστα φωτογραφίες Ηρακλή και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το ημίωρο έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε ακροατές, να ακούσουμε τις απόψεις σας. Κατόπιν θα πάμε στο ρεπορτάζ από το Πύλιο να ακούσουμε σχόλιο για ΠΑΟΚ και θα πάμε και στα μπασκετικά. Οπότε τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε γραμμές 287-888, οι δικές σας απόψεις, μέχρι να έχουμε τους πρώτους φίλους. Εγώ να πω μια-δυο ειδήσεις. Ακούσαμε την είδηση για τον Τζέγκο καταρχήν, έτσι, την ακούσατε από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αποκλειστικά την είχατε ακούσει άλλωστε από το Λίμπερο και το είχατε διαβάσει στο All About Aris από τις προηγούμενες ημέρες. Είναι διεθνής Αυστραλός, επαναλαμβάνω. Θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια, 2+1, και αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, όπως μας είπε ο Νίκος, τη Δευτέρα. Ο Αυστραλός, ο οποίος είναι 28 ετών και είναι μέσος, έπαιζε στη Στουρμ Γκρατς και στην Αύστρια Βιέννης. Παιγμένος παίκτης δηλαδή, δεν είναι κανένα σούκεα. Λοιπόν, συμφώνησε και έρχεται, είπαμε, τη Δευτέρα ο Τζέγκο για τον Άρη. Ένας Άρης ο οποίος, να πούμε ότι κατέθεσε και φάκελο για το Financial Fair Play, κατέθεσε πλήρη φάκελο όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες, ιδίως αυτές που παίζουν στην Ευρώπη. Να πούμε μια άλλη είδηση έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, αφορά την παρουσίαση του νέου σήματος του Όφη. Παραχωρήθηκε μάλιστα και συνέντευξη τύπου για αυτό.
είχε προαναγγελθεί ότι θα παρουσιαστεί το νέο σήμα του συλλόγου. Ο Όφη αλλάζει με σεβασμό στην ιστορία και τα λοιπά, λέει το σχετικό δελτίο τύπου. Παρουσιάστηκε ένα σήμα το οποίο μοιάζει φυσικά με Ηρακλή. Έχει ένα ήττα μεγάλο στη μέση, περνάνε κάτι γραμμές από πάνω, από δίπλα κτλ. Το νέο σήμα διατηρεί τους θεμελιώδεις κανόνες της ταυτότητας του Όφη από την είδηση, ας πούμε, ως χρωματικός κώδικας, ισορροπημένη και στιβαρή τυπογραφία που αποτελούσε ένα διακριτό στοιχείο του σήματος του Όφη μέχρι το 60 και συνθέτουν ένα νέο έμβλημα, την καινούργια ασπίδα του συλλόγου, λέει το σχετικό δελτίο τύπου. Εγώ λέω, μήπως όμως σημαίνει, παιδιά, σύντεκνή μου, τίποτα άλλο το νέο σήμα του Όφη. Έτσι, γιατί ξέρετε ότι όταν αλλάζουν οι εταιρείες σήμα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Λοιπόν, πάντως σχεδιάστηκε η νέα ταυτότητα και το νέο σήμα του Όφη. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στους φιλάθλους και στους κριτικούς σε όλο τον κόσμο που είναι πάντα μαζί μας και μας το δείχνουν στο γήπεδο και στην καθημερινότητά μας είναι ότι επιθυμούμε να μεγαλώσει το κλαμπ. Η εξέλιξη του λογοτύπου είναι μια από τις διαδικασίες που το μεγαλώνουν. Η αλλαγή αυτή δείχνει ξεκάθαρα την αφοσίωση που υπάρχει στο όραμα που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια και μάλιστα στην παρούσα στιγμή όπου η πανδημία έχει φρενάρει σχεδόν τα πάντα, δήλωσε ο πρόεδρος ΠΑΕ Όφη, κ. Μιχάλης Μπούσης. Λοιπόν, καινούριο σήμα Όφη. Δεν ξέρω βέβαια αν σημαίνει κάτι παραπάνω ή αν απλά οι άνθρωποι εξυγχρονίζουν λίγο το σήμα τους. 287-888 η επικοινωνία σας με την εκπομπή και μηνύματα FM και NO, μήνυμα αποστολή στο 54222 με χρέωση 0,62 λεπτά του ευρώ. Και μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά, Salcol Ελλάς, γυψοσανίδες, θερμοπροσώπηση, ελαιοχρωματισμοί, η νούμερο 1 τεχνική εταιρεία στον χώρο της ξηράς δόμησης και των κατασκευών, από ένα δωμάτιο μέχρι ένα ξενοδοχείο. Η εταιρεία που εμπιστεύονται αρχιτέκτονες, μηχανικοί διακοσμητές για μεγάλα και απαιτητικά έργα, αλλά και για κατοικίες και καταστήματα. Ανακαίνισε το ξενοδοχείο, τα ενοικιαζόμενα, το διαμέρισμά σου. Κάνε την περιουσία σου προσοδοφόρα και λειτουργική, έτοιμη να υποδεχθεί το μέλλον. Καλέστε σήμερα στο 2310-947-200 για προσφορά. Ή επισκεφτείτε μας στο salcol.gr. Έχουμε και αρκετά μπασχετικά να πούμε. Βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι ήδη ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ έχουν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας από Δευτέρα με ένα βιντεάκι. Ο Ηρακλής ήδη δίνει διαρκείας, έχει ξεκινήσει. Και συνεχίζεται βεβαίως η διάθεσή τους. Να πούμε ότι ο Ηρακλής ξεκινάει προπονήσεις το Σάββατο. Έχουν έρθει σχεδόν όλοι οι παίκτες από τους Κιανόλευκους. Αυτοί που απουσιάζουν μέχρι στιγμής είναι ο Σάγκς, ο οποίος έχει ενημερώσει και θα έρθει κανονικά προγραμματισμένα την επόμενη εβδομάδα. Και ο Ολίβιερ Χάνλαν, ο οποίος παίζει στον Καναδά αυτή τη στιγμή σε μια ανεπίσημη λίγα, έτσι, ένα τουρνουά. Και μάλιστα πάει και αρκετά καλά τώρα στους τελευταίους αγώνες. Δεν είχε ξεκινήσει καλά, αλλά τώρα στα τελευταία μάτς είναι καλός. Και ο Ολίβιερ Χάνλαν έρχεται στα τέλη σχεδόν της άλλης εβδομάδας, 12-13 του μηνός. Τότε ο Ηρακλής βέβαια θα είναι πλήρης και είναι σημαντικό αυτό. Νομίζω τα τελευταία 25 χρόνια που γράφω ο Ηρακλή μπάσκετ, 28 Ιουλίου να έχει τελειώσει το ρόστερ και 10 Αυγούστου να έχουν έρθει όλοι οι παίκτες, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ των ποτών. Δεν ξέρω πολύ παλιά, οι πιο παλιοί μπορεί να με βοηθήσουν, αλλά εγώ όσο θυμάμαι 10 Αυγούστου να έχει φέρει ο Ηρακλής 10 παίκτες, 12 παίκτες στη Θεσσαλονίκη, να έχει φέρει 6 ξένους και να ξεκινά προπονήσεις με όλους τους παίκτες σχεδόν στη διάθεση του προπονητή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν λέω ότι είναι κάτι όχα μαναμάν να βγούμε στους δρόμους, αλλά είναι δείγμα ότι ο προγραμματισμός τρέχει και τρέχει καλά. Αργότερα θα μάθουμε τα νέα του ΠΑΟΚ, είπαμε, από το Πήλιο. Να πούμε ότι υπάρχει κρούσμα κορονοϊού και στον Πανετολικό. Τι γίνεται, ρε φίλε. Σφίγγουν τα πράγματα. Και χθες πώς είχαμε, Γιώργο, 156. Όχι, ρεκόρ ήταν τον Απρίλιο κάπου 156 και χθες είχαμε 152, κάτι τέτοιο, 153. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Αυτό με τη μάσκα
είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, πρέπει να το εφαρμόσουμε, να φοράμε όλοι, ιδίως στους κλειστούς χώρους. Τώρα τα υπόλοιπα που ακούω, τα όχι, έχουν βάλει τσιπ μέσα στις μάσκες και μας ελέγχουν, δεν μπορώ να αναπνεύσω, θα πεθάνω και τα λοιπά. Παιδιά, τι να πω, εντάξει, κάπου χρειάζεται και μια ατομική ευθύνη και μια ατομική λογική. Έτσι, και όχι δεν υπάρχει κορονοϊός και το κάνουν για να μας ελέγχουν και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες μπαρούφες που έχω ακούσει και δυστυχώς τις ακολουθούν αυτές τις μπαρούφες και αρκετός κόσμος. Ιδίως κόσμος μεγάλος ηλικία που δεν τα έχει και πολύ καλά με την ενημέρωση, με την τεχνολογία. Όλα τα θεωρούν συνωμοσιολογικά, πάνε να μας ελέγξουν. Οι ελοχήμ, οι εξωγήινοι, οι Εβραίοι, οι Ισλαμιστές και τα λοιπά, ο Ερντογάν και διάφορα. Λοιπόν, άρα ας είμαστε λίγο ρεαλιστές, να δούμε τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία. Όποιος δεν πιστεύει, ας πάει εκεί να δει. Όχι, πεθαίνουν από γρήπη και δεν λέτε πόσοι πέθαναν από γρήπη και τα λοιπά. Αν ήταν έτσι η γρήπη, τέλος πάντων. Να είμαστε προσεκτικοί, τουλάχιστον να έχουμε την ατομική ευθύνη. Μπορεί εμείς να μην πιστεύουμε οτιδήποτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία των άλλων, έτσι. Αυτό θα πει κοινωνική και ατομική ευθύνη, έτσι. Μπορεί να μην μ' αρέσει εμένα κάτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πειθαρχήσω αν είναι για το καλό όλων. Είπαμε λοιπόν για το κρούσμα στο Πανετολικό. Στον ΠΑΟΚ πάντως δεν ήταν τα τεστ θετικά, έτσι. Χθες όλοι κάνανε και ήταν αρνητικά. Να πούμε επίσης μια άλλη είδη σημαντική, ότι ο Δόνης θα πάει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και έτσι γίνεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ η ομάδα στο Ισραήλ που έχει Έλληνα προπονητή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ο Δόνης, ο οποίος πηγαίνει εκεί βεβαίως στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, θα αντικαταστήσει άλλον αναγνώριμό μας, τον Βλάντα Νίβιτς. Έτσι, και η Μακάμπι, η οποία έχει τεχνικό διευθυντή και πρόεδρο νομίζω, αυτόν που ήταν στον ΠΑΟΚ. Και τώρα βεβαίως προφανώς υπάρχει έτσι ένα φιλελληνικό ρεύμα στο Ισραήλ. Καλά, ιδίως στο μπάσκετ, εκεί στο μπάσκετ έχουν πάθει πλάκα όλοι με το Σερόπουλο. Και γι' αυτό πήγε εκεί και ο Δέδας και ο Καστρίτης, και είναι να πάνε και άλλοι Έλληνες προπονητές. Για το μπάσκετ πάντα μιλάμε, του Ισραήλ. Λοιπόν, για να πάμε λίγο και στον Αντώνη τον Γκάτζιο να μας βοηθήσει λίγο με το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη και γενικότερα τα μπασκετικά, και θα πούμε και εμείς κάποια πράγματα μετά. Αντώνη, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές. Πιστεύω ότι είσαι σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Ναι, εντάξει, να ήταν αυτό. Μάλλον, όπως το βλέπω. Τρεις, μόνο τρεις. Τώρα, ναι, για να φύγουμε, ναι. Την Κυριακή να γυρίσουμε. Γιατί γίνεται την άλλη Κυριακή, σε πήγαν τίποτα? Όχι, εντάξει, έτσι βόλεψε. Την άλλη εβδομάδα έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται τίποτα στην πόλη και στη χώρα. Ξέρω, νομίζω. Ξέρω. Η πιο ωραία περίοδος για τη Θεσσαλονίκη είναι το 15 Αύγουστο. Σωστά, σωστά. Η πιο ωραία περίοδος, για να χαρίσει την πόλη λίγο. Για να κάτσεις την πόλη εννοείς. Έτσι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Έτσι. Σωστό. Τι γίνεται τώρα, δεν έχει κάτι το εξωπραγματικό, τουλάχιστον όσον αφορά στον Άρη, έτσι, Παρασκευή και δεν υπάρχει, τα είπαμε και χθες, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη το θέμα αυτό που αναλύσαμε με τη FIBA, για να μπορέσουν να αρχίσουν να ανακοινώνουν κάποιους παίκτες, την παραμονή κάποιων παικτών, όπως και την απόκτηση κάποιων παικτών. Εντάξει, ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική ομάδα μαζί με τον Μπανιόνιο και τον Κολοσσό που δεν έχουν ανακοινώσει κάποια μεταγραφή ή κίνηση. Είναι λογικό να υπάρχει αγωνία στις τάξεις του κόσμου. Ναι. Έτσι θέλουν στον Άρη να τελειώνουν άμεσα με αυτό το θέμα της FIBA, να πάρουν το OK, να πάρουν μια πίστοση χρόνου για να λύσουν οριστικά τα μπαν, να κάνουν και να πληρώσουν τους διακανονισμούς και παράλληλα να μπορούν να χτίσουν ένα ρόστερ ώστε η ομάδα να παραμείνει ζωντανή και να έχει τα απαραίτητα έσοδα, ναι, που θα της επιτρέψουν να φανεί συνεπής και στα πολλά χρέη του παρελθόντος. Γιατί δεν είναι μια και δύο επιλογές, δεν είναι μόνο τα μπαν της FIBA, είναι πολλά. Τα φασόλια που λέμε βγαίνουν ένα-ένα. Καλά, εννοείται. Όταν άμα δουν ότι κάτι κινείται, αμέσως εμφανίζονται μετά άλλοι 10. Έτσι, ναι, και τα μέτωπα είναι πολλά. Είναι τα ανοιχτά μέτωπα είναι πολλά. Είναι το θέμα των μπαν, είναι το θέμα της εγγυητικής, όπου και εκεί πιέζουν οι πιστωτές. Εντάξει, τώρα ο Άρης πρέπει να παλέψουμε τα κύματα για να τη βγάλει καθαρή, ας το πούμε έτσι. Ναι. Λαϊκά. Εντάξει, τώρα το πρώτο, αυτό που προέχει είναι να μπορέσει να χτίσει μια ομάδα για να αρχίσει να ρολάρει σιγά-σιγά. Να βγάλει και τα διαρκείας, να προχωρήσει και το θέμα με τις μετοχές
Οπότε σιγά σιγά να αρχίσει λίγο να τσουλάει, ας το πούμε, ναι, έτσι, η κατάσταση και να μπει σε όσο το δυνατόν ρυθμούς κανονικότητας. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Το κακό είναι ότι από ό,τι μαθαίνω από την Αθήνα, ενώ υπάρχουν τόσες ομάδες που έχουν ζητήματα και προβλήματα και βλέπεις τώρα τι γίνεται. Ο ένας ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί, ο άλλος τώρα πήρε προπονητή, ο άλλος δεν έχει πάρει καν προπονητή, ο άλλος ναι, έκανε συγχώνευση. Τώρα μην λέμε, τα ξέρει ο κόσμος λίγο πολύ. Βλέπω ότι έχουν ψιλοστοχοποιήσει τον Άρη, δηλαδή ιδίως κάτω γίνεται έτσι λόγω συνέχεια. Να, ο Άρης έχει προβλήματα και ο Άρης αυτό και ο Άρης εκείνο. Εντάξει, τώρα όσο μεγαλύτερο είναι ένα μέγεθος, τόσο πιο πολύ πουλάει, ας το πούμε έτσι, το, ειδικά το να έχει προβλήματα. Ναι. Εντάξει, ότι έχει προβλήματα ο Άρης έχει βέβαια, αυτό δεν το αρνείται κανείς. Οι άλλοι δεν έχουν. Έχουν προβλήματα, αλλά λίγοι ασχολούνται μαζί τους, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, τώρα ο Άρης, τα έχουμε πει αυτά. Έχει δημιουργήσει όσες αγάπες και συμπάθειες έχει δημιουργήσει τα καλά χρόνια, αλλά τόσες αντιπάθειες δημιουργήσει, οπότε. Εντάξει, αυτά τα περιμένουμε, δεν μας προκαλούν έκπληξη. Το θέμα είναι ο ίδιος ο Άρης να μπορέσει να λύσει τα προβλήματά του και να μην δίνει πάτημα σε κανένα να λέει οτιδήποτε, γιατί έχουν ακουστεί πολλά αυτόν τον καιρό, ακόμα και ότι δεν θα κατεβεί στο πρωτάθλημα κτλ. Εντάξει, τώρα, okay, όταν υπάρχουν τόσα θέματα ανοιχτά, ο καθένας μπορεί να λέει και να φουσκώνει τα πράγματα όσο θέλει. Εντάξει. Σωστό, σωστό. Σήμερα να πούμε ότι πρόκειται να γίνει και μία, είναι προγραμματισμένο να γίνει, δεν γνωρίζω άμα υπάρχει κάποια αναβολή προς το παρόν, και μία συνάντηση των ανθρώπων του Άρη με μία εταιρεία η οποία, ας το πούμε, ειδικεύεται στην εκμετάλλευση ακινήτων, δηλαδή πώς μπορεί για να βοηθήσει τον Άρη να αξιοποιήσει το Παλέτε Σπορ όταν πάρει την κυριότητά του με το καλό. Την πλήρη κυριότητά του, κάτι που αναμένεται να γίνει πιθανώς και μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στο Σεπτέμβριο, για να μπορέσει ο Άρης να έχει με το καλημέρα έσοδα και να πάρει μια βαθιά ανάσα το ταμείο του. Έτσι. Υπάρχουν ειδικές εταιρείες πάνω σε αυτά τα κομμάτια και με μία από αυτές θα συναντηθεί σήμερα. Θα συναντηθούν σήμερα οι άνθρωποι της ΚΑΕ, ή ήταν προγραμματισμένο τουλάχιστον να συναντηθούν, για να είναι έτοιμοι όταν πάρουν το τελικό OK, όταν πάρουν τη χρήση, να είναι έτοιμοι από την επόμενη κιόλας μέρα να βάλουν μπρος για να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Σωστά. Επί του αγωνιστικού δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια εξέλιξη. Είπαμε ότι άμα δεν τελειώσει το θέμα της FIBA κτλ. Τώρα ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα παίκτη. Έτσι. Εντάξει, θα μπορούσε να ανακοινώνει παίκτες, αλλά το θέμα είναι να μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Δεν έχει καμία ουσία αυτό. Και είναι φυσιολογικό, ειδικά οι ξένοι παίκτες, να τους αγχώνει αυτό το πράγμα και να είναι κάπως επιφυλακτική όσον αφορά τουλάχιστον την οριστικοποίηση της μιας συμφωνίας. Τώρα οι Έλληνες, εντάξει, είναι αλλιώς. Ξέρουν λίγο πολύ παραπάνω τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, ο Άρης εύκολα ή δύσκολα λογικά θα τη βρει την άκρη του. Υπάρχουν συμφωνίες λοιπόν, ναι, αλλά δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε χαρτί, ας το πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Γι' αυτό θέλουν να τελειώνουν γρήγορα οι άνθρωποι του Άρη, για να μην υπάρξει κίνδυνος να χαθεί και κάποιος παίκτης. Γιατί ειδικά στους ξένους δεν έχει πολλές επιλογές. Ο Άρης θα πορευτεί με παίκτες που αγωνίστηκαν πέρσι στη Super League. Οπότε περισσότερα από αυτούς έχουν ήδη κλείσει. Είναι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Οπότε εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει ένα σχετικό άγχος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Έτσι είναι. Και όντως αυτό που λες ισχύει. Γιατί και καμιά φορά οι παίκτες ρωτάνε, σου λέει τι έγινε, ρε παιδιά, δεν συμφωνήσαμε. Πού είναι το συμβόλαιο, πού είναι το δελτίο. Ναι, ναι. Πού είναι το δελτίο. Για αυτό ακριβώς, ναι. Διστάζουν να υπογράψουν βασικά, γιατί σου λέει άμα δεσμευτώ και υπογράψω και τελικά μείνω ξεκρέμαστος, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, τι θα κάνω, πώς θα βρω ομάδα μετά. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό. Και παλιότερα όταν ο Άρης είχε λύσει τα μπάν, θυμάμαι το 2014, τις τελευταίες μέρες πριν λύσουν τα μπάν είχαν υπογράψει οι παίκτες, όταν πια είχε φανεί οριστικά ότι το θέμα τελείωσε και απέμενε το θετικό. Και ο Άρης μάλιστα τότε είχε αρχίσει, θυμάμαι, να ανακοινώνει παίκτες από τις 20... ξένους παίκτες από τις 23 Αυγούστου και μετά. Όταν λύθηκε τον μπαν δηλαδή. Ναι. Σωστά. Είχε αρχίσει τις ανακοινώσεις. Όπως και τώρα άργησε, αλλά υπάρχει προηγούμενο. Εντάξει, και τότε και κάνει μια χαρά ομάδα. Εντάξει. Έτσι. Δεν είναι λόγος. Ναι. Να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οπότε, Αντώνη, από Δευτέρα πιστεύω μήπως έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό και ίσως αυτό ελπίζουμε μετά, και. Ναι, να δούμε αυτό ελπίζουμε και στον Άρη. Ναι. Αυτό ελπίζουμε να αρχίσουν οι ανακοινώσεις για να ρολάρει, να αρχίσει να σχηματίζεται το ρόστερ,
Και φυσικά να ηρεμήσει λίγο και ο κόσμος που έχει τη δική του αγωνία για το μέλλον της ομάδας, ευλογά. Εντάξει, ο Άρης, όπως είπαμε, έχει οριστικοποιήσει κάποιες συμφωνίες τόσο όσον αφορά προσθήκες παικτών, όσο και ανανεώσεις παικτών. Οπότε πιστεύω ότι μόλις πάρει το πράσινο φως από τη FIBA, θα αρχίσουν και οι επισημοποιήσεις αυτών των συμφωνιών. Ναι. Ωραία. Έγινε, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, Κώστα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Αντώνη, τον Γκάτζιο. Εντάξει, τον βγάλαμε και λίγο τώρα από τη θάλασσα. Απλωτές. Σαν τον ασπουγαλή πρόστιο κάνει και ο Γκάτζιος. Λοιπόν, μια δυσάρεστη είδηση να μεταφέρουμε. Ήθελα να την πω νωρίτερα, αλλά βγάλαμε τον Αντώνη. Δυστυχώς, σε ηλικία 27 ετών, ο Νιγηριανός μπασκετμπολίστας Μάικλ Ότζο έφυγε από τη ζωή. Κατέρευσε, λένε, τα σερβικά ΜΜΕ. Είναι παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Ήταν παίκτης του Ερυθρού Αστέρα στο μπάσκετ. Κατέρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Την ώρα που έκανε ατομική προπόνηση ως αποτέλεσμα καρδιακού επεισοδίου. Όπως μεταφέρουν τα μέσα της Σερβίας, ο Ότζο διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Έγινε προσπάθεια για ανάνυψη, μάταια. Το κέντρο επιγόντων επιβεβαίωσε το θάνατό του. Γεννήθηκε στο Λάγος της Νιγηρίας, συγγνώμη. Έπαιξε στο Florida State. Μετά πήγε στη Σερβία στην FMP τη Ζελέσνικ και τις τελευταίες δύο χρονιές έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, κατέρευσε στην προπόνηση. Τώρα αυτά είναι κάτι τα οποία στεναχωρούν άπαντες. Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος για όλους, ιδίως για όσους φυσικά κάνουν αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο και με έντονο ρυθμό, αλλά καμιά φορά λες δεν ξέρεις και από πού θα σου έρθει, αν είναι γραφτό και τα λοιπά. Σίγουρα πάντως οι αθλητές θα πρέπει να τα ελέγχουν αυτά μέχρι κεραίας και από μόνοι τους, να μην περιμένουμε τις ομάδες, γιατί εντάξει καμιά φορά λέμε και οι ομάδες και τα λοιπά και οι ομοσπονδίες και οι φορείς και τι κάνουν, και εσύ από μόνος σου ρε φίλε, εσύ καταπονείς, εσύ τρέχεις, εσύ παλεύεις, πάνε από μόνος σου και κάνε, μην περιμένεις να έρθει η ομάδα να σε πιάσει από το χεράκι να κάνεις τέτοιο. Τέλος πάντων, τώρα ό,τι να λέμε, έφυγε το παιδί 27 χρονών και δυστυχώς ο σύγχρονος επαγγελματικός αθλητισμός μερικές ώρες είναι τόσο σκληρός. Έχει απαιτήσεις, οι παίκτες θέλουν λόγω του ανταγωνισμού και της επαγγελματικής ανέλυξης να είναι όλο και καλύτεροι, να είναι όλο και πιο αθλητικοί, να είναι όλο και πιο γυμνασμένοι, καταπονούνται ακόμη περισσότερο. Κάποτε παίζανε πλαδαροί και τα λοιπά, μόνο και μόνο με το ταλέντο τους παίζανε μπάσκετ, έτσι. Μην αρχίσουμε να λέμε παραδείγματα. Ούτε βάρη, ούτε αυτά, ούτε τρέξιμο, ούτε ανηφόρες, ούτε τίποτα. Με το ταλέντο. Φάνης Χριστοδούλου. Ξεκινάμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το τρίποντο πάντα εδώ στο Λίμπερο. Δώστε βάση όλοι οι φίλοι του Ρίτζα σε καζίνο Θεσσαλονίκη φυσικά. Το ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας το ξέρετε. Το ότι η διασκέδαση είναι εγγυημένη επίσης το ξέρετε. Το ότι με το που περνάτε την είσοδο του καζίνου σας δίνουν λαχνού συμμετοχής το ξέρετε, αλλά ίσως μερικοί να μην δίνετε σημασία, να πετάτε τα χαρτάκια. Δεν πρέπει πουδενή να χάνετε αυτή την ευκαιρία. Έτσι, πρέπει να τους κρατάτε τους λαχνούς. Κάθε μέρα έχει κληρώσεις με μετρητά, με αυτοκίνητα. Τώρα υπάρχουν και κληρώσεις Lucky 7 από Παρασκευή ως Κυριακή. 7.000 ευρώ ανακλήρωση. Έτσι, μιλάμε για πολύ χρήμα. Άρα δεν πετάμε τους λαχνούς. Τους κρατάμε. Μια μισή μετά τα μεσάνυχτα είναι η κάθε κλήρωση. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Lucky 7, η τύχη μπορεί να σας ανταμείψει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα και τον Κώστα Βασιλόπουλο να ακούσουμε το σχόλιο του για τα δρόμενα στο ποδοσφαιρικό ασπρόμαυρο ρεπορτάζ και όχι μόνο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Τι γίνεται, πώς πάμε? Τα τεστ εντάξει, αρνητικά όλα. Ναι. Εντάξει, ηρεμήσαμε δηλαδή λίγο. Σίγουρα υπήρχε μια αγωνία για την έκβαση των τελευταίων τεστ, γιατί εντάξει με δύο κρούσματα είναι λογικό να υπάρχει μια ανησυχία ως προς το τι συμβαίνει. Και όσο απομακρύνεσαι από το γεγονός, δηλαδή από τα πρώτα δύο συμπτώματα, ναι, τόσο πιο πολύ αυξάνονται και οι πιθανότητες να μην υπάρξει τρίτο κρούσμα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Mm-hmm. Οι δύο παίκτες που είναι στη Θεσσαλονίκη ανά δύο μέρες κάνουν και αυτοί τεστ, με το που θα έχουν διαδοχικά δύο αρνητικά τεστ μετά από τέσσερις μέρες, θα μπορούν να ενσωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας. Mm-hmm. Δηλαδή τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται
για την για, τον, για τα αθλητικά δρόμενα στην χώρα. Είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφευθεί. Θα το ακολουθούμε αυτό τώρα και οι υπόλοιπες ομάδες που θα ξεκινήσουν από την προετοιμασία. Ο Πανετολικός σήμερα ανακοίνωσε ένα κρούσμα. Ναι, να ξεκινήσει και η ΑΕΚ, να ξεκινήσει και ο Άρης. Ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του παίρνουν 11 μέρες άδεια, θα επιστρέψουν. Και αυτό είναι, δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το τι θα κάνουν οι παίκτες και πώς θα περάσουν τις ημέρες των διακοπών τους, γιατί καταλαβαίνεις μετά από μια χρονιά τόσο σφιχτή, τόσο πιστή, τόσο αγχωτική, όλοι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να έχουμε κρούσματα σε όλους τους συλλόγους, σε όλα τα κλαμπ, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, είτε για βόλεϊ. Έτσι είναι πράγματι. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί βεβαίως, πόσο μάλλον οι ομάδες έτσι που μπαίνουν τώρα σε μια διαδικασία και αγώνων και προπονήσεων και τα λοιπά, σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Οπότε νομίζω ότι όντως είναι θετικό ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη με νέα κρούσματα. Είναι θετικό. Υπήρχε μια αγωνία, εντάξει, ξεπεράστηκε από τη στιγμή που όλα τα... Γιατί δεν κάνουν τεστ μόνο οι παίκτες, κάνουν όλοι όσοι έχουν παταριά. Δηλαδή, τα μέλη της τεχνικής ηγεσίας, φροντιστές, μασέρ, γυμναστές, τεχνικοί διευθυντές, staff, 62 άτομα νομίζω είναι στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. 62 άτομα? Το γκρουπ του ΠΑΟΚ στην Πορταριά είναι στο σύνολο 62 άτομα. Διατροφολόγοι, λογικό είναι. Στέλεχη, πάλι, βοηθή, ναι, τα πάντα. Ναι, βέβαια. Και υπάρχει μια ανακούφιση. Τώρα, να τελειώσουν και οι δύο που είναι στη Θεσσαλονίκη με δύο διαδοχικά αρνητικά. Και αμέσως μετά νομίζω ότι θα έχει το πρόβλημα λυθεί. Τα τεστ θα επαναληφθούν, οπότε θα ξανακάνουν τα τεστ. Ναι, πρέπει να γίνεται. Ναι, πρέπει να γίνεται. Ναι, γιατί υπάρχει και το φιλικό με τον Βόλο. Ναι. Θα επαναληφθεί δηλαδή η διαδικασία των τεστ με την ευχή και την ελπίδα όλα να είναι φυσιολογικά και νορμάλ και στην επόμενη διαδικασία που αφορά όσους συμμετέχουν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα, σήμερα υπάρχει ένα φιλικό, έτσι, στις 7.30. Mm. Είναι μια ευκαιρία για ένα ξεμούδιασμα, για τεστ, αυτό που λέμε για τους προπονητές κτλ. Ναι. Να δούμε και πού πατάει λίγο η ομάδα. Ναι, σαφώς είναι μια ευκαιρία για να διαπιστώσει και ο Φερέρα έτσι ποια είναι η κατάσταση των παικτών του. Δεν το χαρακτηρίζω ιδιαίτερα σοβαρό, ξέρεις, είναι το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά δοκιμών, να δει την κατάσταση των παικτών σε συνθήκες αγώνα. Αν και καθημερινά οι προπονήσεις έχουν πάρα πολύ ένταση στην Πορταριά και δίνεται ευκαιρία στην τεχνική ηγεσία και στους συνεργάτες του Φερέιρα να διαπιστώσουν την κατάσταση των παικτών. Ωστόσο, άλλο η προετοιμασία, άλλο τα προπονήσεις και άλλο ένα φιλικό, ακόμη και σε επίπεδο ας πούμε φιλικής αναμέτρησης, στην οποία δίνεται η δυνατότητα να είναι διαφορετική πίεση, είτε πρόκειται για τους για τα χάφη, είτε για τους αμυντικούς, είτε για τον τερματοφύλακα, είτε για τους επιθετικούς, είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Έχει δρόμο ακόμα από μπροστά του, μέχρι το στόχο του που είναι να είναι να παρουσιαστεί έτοιμος στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, στις 25 Αυγούστου. Τη Δευτέρα θα ξέρουμε και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ναι. Τώρα, πέρα από τα αγωνιστικά που περιμένουμε, βεβαίως είπαμε να δούμε λίγο και το τεστ που πατάει η ομάδα, που βρίσκεται κτλ. Στα υπόλοιπα ζητήματα δεν βλέπω κάποια εξέλιξη έτσι τρανταχτή. Όχι. Τώρα, αυτή τη στιγμή εξέλιξη δεν έχει. Το παιχνίδι το σημερινό είναι συγκεντρωμένοι όλοι. Ο Ρέμπε με τον Φερέρα έχουν συνεχίσει σκέψεις και επικοινωνία του ο Ρέμπε με τον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, τις κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ. Έχουμε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ αύριο στη Φότσα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και κάθε Σάββατο, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλές κινήσεις και πολλές συζητήσεις. Είπα και χθες, το ρόστερ του ΠΑΟΚ σε σχέση με τη σημερινή εικόνα θα διαφοροποιηθεί σημαντικά. Θα έχουμε από 4 έως 5 αποχωρήσεις και σίγουρα 4 με 5 προσθήκες, σταδιακά όμως, μέχρι τις 3 Οκτωβρίου,
Οπότε και ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος, η φετινή θερινή μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου, έτσι, στις 3 Οκτωβρίου, συγγνώμη, το τονίζω. Α, θα έχουμε δηλαδή μέχρι τότε 5 κινήσεις, λες? Ναι, 4 με 5 κινήσεις ή αλλαγές, να τις πω, ναι, προσθήκες, να τις, ναι, πω, σίγουρα θα έχουμε σε βάθος χρόνου. Γιατί? Γιατί επικείται και αποχωρήσεις. Δεν είναι μόνο ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα φύγουν. Σωστά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η προετοιμασία. Ας πούμε στους θεματοφύλακες υπάρχουν 4 θεματοφύλακες. Ο Πασκαλάκης, ο Ρέι, ο Ζήφκοβιτς και ο Μελίσσας. Ναι. Είναι δεδομένο ότι κάποιος θα φύγει. Τώρα με πώληση θα είναι, με δανεισμό θα είναι. Σίγουρα όμως θα υπάρξει μια διαδικασία. Μπορεί να φύγουν και δύο. Έχουμε δύο αλλαγές. Οπότε θα πρέπει να χρειαστεί μια προσθήκη. Είναι, όλα είναι λίγο ρευστά και αυτό γιατί οι ομάδες προσπαθούν όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να κάνουν τον προγραμματισμό τους, είναι σε φάση προγραμματισμού, δεν είναι σε φάση αποφάσεων και σε φάση υλοποίησης, έτσι, ναι. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Απλά στον ΠΑΟΚ τρέχουν πιο γρήγορα οι εξελίξεις, γενικά τρέχουν οι εξελίξεις πιο γρήγορα στις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις νωρίς, όπως ο ΠΑΟΚ, που σε λιγότερα από 20 μέρες πλέον δίνει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι, να πούμε ότι... Γι' αυτό και έγινε άμεσα η κίνηση με το ΣΒΑΜ, με την προσθήκη του ΣΒΑΜ, δηλαδή στο ρόστερ της ομάδας. Ναι. Και τη Δευτέρα νομίζω είναι η κλήρωση. Τη Δευτέρα, ναι, είναι η κλήρωση και θα ξέρει πάω τον αντίπαλό του, όπως θα ξέρει και την έδρα διεξαγωγής του αγώνα στις 25 Αυγούστου. Ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι μονός, έτσι. Μονός. Ένα παιχνίδι είναι και πας στον επόμενο γύρο. Και στον επόμενο γύρο μόνος είναι. Διπλά παιχνίδια έχει μόνο στα play-off του Europa League και του Champions League, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή θα πει, ας πούμε, ότι έχει παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας π.χ. στην Τούμπα. Ένα μάτς τελείωσε. Και ό,τι γίνει. Ναι, είσαι ουδέτερη έδρα ή είσαι κοντά την, ναι. Κατάλαβα. Μάλιστα. Αυτά θα έχουν αποφασιστεί από την UEFA μέχρι την Δευτέρα, όταν θα ανακοινωθεί και θα πραγματοποιηθεί μάλλον η κλήρωση. Μάλιστα. Πέρα από τον ΠΑΟΚ, διαβάζω τώρα εδώ και μου κάνει εντύπωση και θέλω το σχόλιο σου. Στο ΚΑΣ λέει για τη γραμμή offside της UEFA Ολυμπιακός. Εντάξει. Χιουμοριστικά, αλλά μετά τα χθεσινά, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός με τη Γουλφς. Κοιτάξτε, με τη σοβαρότητα που το είπες, άμα το πεις λίγο αργότερα στον Κόλπα, σε περίπτωση που δεν μας ακούει τώρα, θα του δώσει και θα αρχίσει να... Θα του το πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά με την ίδια σοβαρότητα, άμα το πεις, θα φορτώσει, ξέρεις, θα αρχίσει να... Αν δεν μας ακούει, άμα μας ακούει, θα είναι προετοιμασμένος με ατάκα. Αν δεν ακούει, όμως πιστεύω δεν ακούει, γιατί με τύχη μια κουραστική μέρα και τώρα ξεκουράζεται. Ναι. Λοιπόν. ξέρω. Λοιπόν. Θα φορτώσει, να ξέρει, ναι. Θα φορτώσει. Πάντως βλέπω εδώ. Ναι, βλέπω. Ο Ολυμπιακός και η αδικία για την οποία συζητάμε, ναι, έχουν δώσει εκατοντάδες ραντεβού και δεν βρέθηκαν ποτέ. Ποτέ. Ναι. Όχι ποτέ. Μα εδώ λέει ήταν, δεν ήταν offside και ήταν, ναι, πέναλτι και, ναι, αυτά. Και UEFA Μαφία. Ναι. UEFA Μαφία, ναι, και, ναι, σταλμένος από την UEFA, ναι, λέει ο, ναι, ο διαιτητής. Δηλαδή, ναι, τεπερά πράγματα. Ναι. Είναι αλήθεια 100% στο λέω. Ήμουν μπροστά πριν από 20 μέρες εδώ στη Χαλκιδική, ναι, στην περιοχή της Βουρμπουρούς. Oh. Έκαναν διακοπές ο Λάκοβιτς, έτσι, ο Θεοδωρίδης ο Φοδωρός, βέβαια, και ο Πολωνός ο διαιτητής. Μαρτσίνιακ. Ναι, ο Μαρτσίνιακ. Αυτός, ναι. Ήταν σε ένα σκαφάκι μικρό εκεί στη Βουρμπουρού, πήγαινε στο Διάπορο. Στο Διάπορο. Πηγαίνετε, ναι, με το φίλο σου, το Μάτι, τον Ιωαννίδη, ναι. Λοιπόν, και πάνω στο, και πάνω στο σκάφος, του ζήτησαν ο Λάκοβιτς και ο Θεοδωρίδης ο Φοδωρός του Μαρτσίνιακ, του Πολωνού, να βοηθήσει τη Γούλφ να περάσει στον επόμενο γύρο. Είναι δεδομένο αυτό. Τους διακόψαμε εγώ και ο Μάκης γιατί ζητούσαμε αφημί και ψάχναμε αφημί εκεί στη Βουρβουρού και δεν βρήκαμε. Ναι, τους χαλάσαμε λίγο το τετατέτ, αλλά μετά συνέχισαν. Υπήρξε επαφή και επικοινωνία, έτσι για να διαμφίσω λίγο το ρεπορτάζ, και με τον Τσεφέλη, τον πρόεδρο της UEFA, ναι, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι σίγουρο ότι έχει βάλει το δάχτυλό του. Εννοεί. Στο χθεσινό αποκλεισμό
του Ολυμπιακού, έτσι. Έτσι, εννοείται. Μην φανταστεί κανείς, γιατί δεν αποκλείστηκε έτσι την τύχη ο Ολυμπιακός. Ναι, υπάρχει αλλά... μια συνωμοσία, μια παγκόσμια συνωμοσία. Μια παγκόσμια συνωμοσία για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την επόμενη φάση του Europa League. Με συμμετοχή και του Ερντογάν και του Πούτιν και του. Ναι, σου λέω, και του Τραμπ. Ναι, αλλά με ψηλά, με ψηλά το κεφάλι όμως. Με ψηλά το κεφάλι έφυγε. Με ψηλά το κεφάλι βέβαια. Έπαιξε πολύ καλά και άξιζε τη πρόκριση κτλ. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, τσάτσο στη Σουέφα ο Πολωνός λέει. Ναι, μα το λέω. Μα πώς το λέω. Δεν γίνονται αυτά. Στο λέω. Δηλαδή, μην φανταστεί κανείς ότι έτσι τυχαία. Όλα ήταν συμφωνημένα και πολύ καλά μελετημένα. Και έμεινε ο Ολυμπιακός μας εκτός. Και χαμός σήμερα. Φταίει αυτό το είδη, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει η ΕΠΟ, φταίει ο γραμμένος. Έτσι εννοείται ο γραμμένος. Και η θάλια αυτή, το φαινόμενο, το κυριό, χαμός είναι. Όλοι φταίνε, όλοι. Δεν υπάρχει κανένας που να μην φταίει, να ξέρετε. Ήταν μια συνωμοσία παγκόσμια. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Κοέλιος συμμετείχε σε αυτή την παγκόσμια συνωμοσία. 100%. Τώρα από τους ηγέτες του πλανήτη, για να μείνει η ομάδα του Μάρτινς εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κοίταξε. Ξέρεις τώρα γιατί γίνεται όλη αυτή η πλάκα και όλο αυτό το τρολάρισμα. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει κουράσει πάρα πολύ. Δεν θα συνέβαινε το ίδιο αν ήταν άλλη ομάδα στη θέση του Ολυμπιακού. Δεν ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής. Δεν θα συνέβαινε αυτό. Ναι, συμβαίνει γιατί κουράσανε. Μας έχουν τρελάνει. Δηλαδή έχουν κουράσει το μυαλό όλων των Ελλήνων φιλάθλων, όσα λένε. Στημένο έλεγαν το πρωτάθλημα, μετά το πανηγύριζαν. Να διακοπεί έλεγαν γιατί είναι στημένο. Mm. Αλλά το πήρανε και κάνανε και φιέστα. Δηλαδή, άνθρωποι, αποφασίστε τελικά τι θέλετε. Τι θέλετε να γίνει. Θέλετε να κάνουμε μια απονομή κάθε χρόνο Σεπτέμβριο μήνα να λέμε είστε πρωταθλητές και μετά να μας αφήνετε να παίζουμε με ηρεμία. Όλοι. Να μην έχουμε στο κεφάλι μας το τι θα σκαρπιστείτε πάλι να κάνετε. Μα σε παρακαλώ. Μα δεν γίνονται αυτά. Στον Πάσκετ πήγαν όρθα δύο, όχι θέλουν να γυρίσουν έτσι. Πώς θα γυρίσετε έτσι, δηλαδή, τι κατάλαβα, δεν το καταλαβαίνω. Παίξτε αγωνιστικά και δείστε και ανεβείτε, αφού μπορείτε. Τι το εντάξει, όλα δικά τους νομίζω αυτό είναι το. Όλα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα σε τέτοιο επίπεδο να κάνει άνω κάτω τον ελληνικό αθλητισμό και να επιμένει. Δηλαδή και το πρωτάθλημα να πάρω θα πούνε γιατί μας το δίνετε με το αριστερό χέρι και δεν μας το δώσετε με το δεξί. Αυτό κατ' το κύπελο γιατί το κρατούσατε. Το πήγε πάω από τους κέρδισε και τι δεν ακούσαμε μετά. Όχι μπάλες, όχι γραμμές, όχι το βάρο, όχι το. Άκουγα σήμερα συνάδελφο στο σχόλιο συναδέλφου στην Αθήνα, στο Sport FM συγκεκριμένα, ο οποίος τι είπε, αυτό το κολομηχάνημα το βάρο. Α, ναι, το άκουσα και εγώ, το άκουσα. Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό το κολομηχάνημα το βάρο. Ναι, απίστευτο, ναι. Το άκουσα και εγώ. Να πει φωτιά μας κάψει εσύ. Ναι. Αυτό το κολομηχάνημα το βάρο. Να το βάρο. Παγκοσμίως εδώ συζητάμε ότι εντάξει και έχει ένα πλεονέκτημα ότι καθυστερεί την εξέλιξη του αγώνα, ας πούμε, ή ό,τι μπορεί. Αλλά είχε σώσει εδώ λάθη από εκατοντάδες λάθη. Έγινε κολομηχάνημα τώρα. Δεν το θέλουμε το βάρο. Να μετράνε τα γκολ του Ολυμπιακού. Άλλωστε. Ο Ολυμπιακός και το Εγάλο να κερδάνε και όλοι οι άλλοι, είναι τα γνωστά. Και ο γελίος ο Τάδε έλεγε ο διαιτητής και ο γελίος ο τερματοφύλακας, ο τερματοφύλακας που έκανε το λάθος, ο παίκτης ομάδας τους δηλαδή. Όχι. Γελίος, ναι. Ο γελίος όταν λέει... Πέρσι, όταν πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε υποστεί εκείνη τη σφαγή στον Άγιο Έξι με τα 3 πέναλτι, και φώναζε ο ΠΑΟΚ και έλεγε και έδειχνε και αυτό και... Κορόιδευαν. Έτσι πάει. Γυρίζει ο τροχός. Μα τώρα τι. Το βάρη είπε ότι δεν είναι offside. Οκ, προχωράμε. Τώρα ζητούμε για πέναλτι. Τι να σου πω. Πραγματικά δεν το είδε το παιχνίδι. Το είδαμε παρέα στην Πορταγιά. Ναι. Ξέρω εγώ ότι πραγματικά δεν το αναλύσαμε και πολύ γιατί δεν βλέπαμε σε τηλεόραση. Δεν μπορούσαμε σε υπολογιστή. Ξέρω, είναι φάσεις πέναλτι. Έτσι, πραγματικά δεν ξέρω. Έγινε ο Ολυμπιακός, μια φάση, ο οποίος φορούσε UNICEF χωρίς πληρωμή χορηγό στην φανέλα του και τον πήγαιναν οι διαιτητές επί δύο χρόνια στην Ευρώπη βόλτα. Τόσο να τραμμύνα, θα ανοίξουμε μεγάλο θέμα θα πούμε πράγματα, δεν θα τελειώσουμε. Θα περιμένω ο Σταύλος άγαλμα να μιλήσει.
Σωστά. Είναι και κουρασμένος, όχι τίποτα άλλο. Σιώθιο σου λέω. Σιώθιο, δεν είναι κουρασμένος. Δύσκολη μέρα είναι, δύσκολη μέρα. Λοιπόν, ναι, έκανε και τεστ. Έκανε. Έκανε και τεστ. Έκανε. Έκανε, βγήκε αρνητικός. Α, ναι, είναι μια χαρά. Τράβηξε τη λακτάρα του. Ρώτα τον τέτοια πράγματα. Είχε μια αγωνία. Θα το ρωτήσω, είχε μια αγωνία. Αφού το έλεγε για τις άλλες μέρες. Καθίστε εδώ, μην μείνουμε κανένα μήνα εδώ, έλεγε και τέτοια. Ψοφή πότε τώρα. Άλλο που δεν θέλω. Τραβάτε με και σκλαίω. Κατάλαβα. Δεν θέλει να κατέβει με τίποτα. Ναι. Μόνο για το γιο της θα κατέβει. Ναι. Αλλά κάντε μια αναφορά. Πιστεύει τι αγωνία. Τώρα εγώ θες. Ναι, βέβαια. Για το αποτέλεσμα αυτά και τα λοιπά. Να δούμε τι αντιδράσεις θα έχει. Βέβαια. Ωραία. Έγινε Κώστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Κώστας Βασιλόπουλος, τον ακούσαμε στο σχόλιο του για την παοξίδικη ποδοσφαιρική επικαιρότητα και γενικότερα για την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Ένα σχόλιο το οποίο ακούμε καθημερινά πλέον κάθε μεσημέρι εδώ στο Τρίποντο, από τις 3 μέχρι και τις 5. Σε λίγο όντως θα πάμε Πήλιο για να ακούσουμε και τα νέα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τον Σταύρο Κόλκα. Με ρωτάει ο φίλος μου ο Φίλιππος αν έχουμε νέο με Ηρακλή. Δεν έχω καταγράψει μέχρι στιγμής, Φίλιππε, όσον αφορά στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, κάποιο νεότερο. Ξέρω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες και πάλι. Γίνονται κάποιες δημόσεις τώρα. Κάτι επίσημο, κάτι προς τα έξω, κάτι δυνατό, κάτι χειροπιαστό, κάτι ανακοινώσιμο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα βεβαίως από εδώ και στο εξής, γιατί πάει και ο Αύγουστος. Έτσι, πάει και ο Αύγουστος. Κουτσά στραβά. 7 έχουμε σήμερα. Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου πάει. Την άλλη εβδομάδα δεν γίνεται τίποτα στη χώρα. Τελειώσαμε. 15 Αύγουστος. Την παράλληλη εβδομάδα λέμε να τώρα γυρίσαμε και τα λοιπά μέχρι να προσαρμοστούμε. Να δύο μέρες ακόμη θα κάτσω. 18 θα έρθω και τα λοιπά. Πάει και η τρίτη εβδομάδα. Αντίο. Και τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου αρχίζουν τα πρωταθλήματα. Αρχίζουν οι σεζόν. Αρχίζουν οι υποχρεώσεις. Οπότε πάπαλα ο θησαυρός. Και φέτος. Για να δούμε όμως. Σας ελπίσουμε να διαψευστώ εγώ όσον αφορά αυτό το χρονοδιάγραμμα που είπα και να μπορέσει να προχωρήσει η ομάδα σε μια επιλογή τέλος πάντων που θα μπορέσει να την ξαναβάλει στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Είχα ένα μήνυμα νωρίτερα από ένα φίλο, δεν το διάβασα. Το διαβάσω τώρα για τον μπάσκετ του Άρη, επειδή μιλούσε ο Αντώνης. Αν τα καταφέρει και αφεί τη χρονιά, και αυτή τη χρονιά εννοεί, ο Αρβανίτης, σαν θαύμα λέει και θα αποδειχθεί ότι και ο Άρης και ο ίδιος. Είναι εφτάψυχος, λέει ο φίλος, που το κινητό του αρχίζει από 6985. Προφανώς, φίλε, γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τον κύριο Αρβανίτη. Προφανώς και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τα περιέγραψε ο Αντώνης, ο Γκάντζιος νωρίτερα. Εννοείται ότι θα είναι τεράστια επιτυχία να τα καταφέρει, ιδίως φέτος. Τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα, αλλά δεν είναι και να πεις ότι τελειώσαμε, το κλείνουμε... τέλος δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα αποβούν αρνητικά. Για τον μπάσκετ του Άρη πάντα ο λόγος. Έχω ένα φίλο στη γραμμή μου, για να τον ακούσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Θα ήθελα, αν επιτρέπεις, να σχολιάσω τα πάντα. Τη χθεσινή τοποθέτηση στο τέλος της εκπομπής, ναι, περί των κινήσεων του Θόδωρου Καραγκίδη. Ναι. Πήρες μια θέση την οποία κανονικά έχει ένας ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ή ένας οπαδός του ΠΑΟΚ. Γιατί τι είπα? Αφού αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πόλοι. Ναι. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Με ποιον περίμενες δηλαδή να είναι ο Άρης? Με τον Άρη. Με τον Άρη δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Υπάρχουν δύο πόλοι, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι μόνο με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό. Εγώ, όχι, μπορεί να είναι αυτό. Δεν κάνουμε συμμαχίες. Μπορεί να είναι δηλαδή, αυτό. Γιατί απαγορευτικό. Ορίστε. Αφού λέτε ότι υπάρχουν δύο πόλοι, άρα ο ΠΑΟΚ δεν είναι με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός είναι με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν δύο πόλοι. Έτσι αυτή είπατε. Τη στιγμή οι τρεις, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ναι, να σε βάλω και τη δικιά σου την ομάδα μέσα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αποσύρεται τα τελευταία χρόνια. Εγώ, λοιπόν, τρεις μεγάλες, έξι ομάδες υπάρχουν στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Οι πέντε ενεργές. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν μου αρέσει να είναι η ομάδα μου ούτε με τον Ολυμπιακό ούτε με τον ΠΑΟΚ. Αυτό λέω. Δεν σ' αρέσει. Όταν εγώ προσπαθώ να αποκτήσω εντός ή εκτός εισαγωγικών φιλίες με τον εχθρό του εχθρού μου, δεν θα είναι θεμητό? Ο εχθρός του εχθρού σου είναι και εχθρός σου όμως. Δεν ήταν? Όχι.
Δεν, είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν είμαι στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Ε, και τι να κάνουμε τώρα, θα προσκυνήσουμε τον Ολυμπιακό για να κερδίσουμε όχι, τον άλλον. Θα προσκυνήσουμε τον Ολυμπιακό. Α. Θα προσπαθήσω να σκάψω με κάποιο τρόπο το βασικό μου αντίπαλο για να το φτάσω και να το ξεπεράσω. Έτσι, αυτό γίνεται. Εγώ... Είναι πιο εύκολο να καταστρέψει τον αντίπαλο από να τον περάσει. Μου φαίνεται, το ξέρεις αυτό. Ε, αναλόγως. Γιατί? Γιατί να συμμαχήσω εγώ με τον άλλο εχθρό μου για να κερδίσω τον εχθρό μου. Για... Αυτό δεν ισχύει σε όλη, σε όλη την ιστορία, έτσι δεν γίνεται. Ανάλογα πώς το βλέπει κανείς και ποια είναι η πολιτική του και θα κριθεί από αυτήν. Εγώ είπα τη γνώμη μου ότι δεν μ' αρέσει. Δεν είπα ότι είναι σωστό. Όχι, είπες τη γνώμη σου ότι δεν σ' αρέσει, αλλά θέλω να μου πεις, δηλαδή τον Άρη πού τον βλέπεις. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και θα πρέπει μόνος του να προσπαθήσει για το καλύτερο. Πέμπτος, ναι, τρίτος, με τέταρτος. Με τη δική σου τη λογική, ναι. Πέμπτος. Ας είναι πέμπτος. Άμα δεν υποσκάψω κάποιους άλλους, δεν μπορώ να ανεβώσει τέταρτη στην περίπτωση. Να γίνω δηλαδή φίλος με τον έναν από τους εχθρούς μου για να γίνω τρίτος. Όχι, θα γίνω φίλος. Από ό,τι είδες ότι ο Άρης ούτε Μαρινάκη ψήφισε, ούτε δεν ξέρω τι ψήφισε Λευκά. Παίρνει κάποιες θέσεις οι οποίες βολεύουν τον Άρη. Ωραία. Λέω, λοιπόν, γιατί δεν το παίρνουμε αυτό ως δεδομένο. Τι θα κερδίσω, θα γίνω από πέμπτος τρίτος και. Ναι, θα και μετά για να έχω τη δυνατότητα να ανεβώ. Από πέμπτος πρώτος δεν μπορώ να πάω. Δεν είναι καλύτερο να ανεβώ έστω και λίγο αργότερα τρίτος με τις δικές μου δυνάμεις? Όχι, δεν μπορώ να ανεβώ με τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτός που ελέγχει την ΕΠΟ και τη διατησία, ανεβαίνει. Όποιος δεν την, όπως έγινε και με τα μπαν του Άρη, καταστρέφεται. Τα μπαν του Άρη όμως βλέπεις ότι... Την ΕΠΟ ακόμα ψάχνουν την Επιτροπή γιατί χάθηκε το δελτίο, ναι, αλλά που ο Άρης δεν ενημερώθηκε για τα μπαν. Βλέπεις όμως ότι μόλις βρήκε λεφτά τα πλήρωσε με τις δυνάμεις του και μια χαρά. Και μάγκας. Ναι. Λοιπόν... Δεν χρειάστηκε να πάρει... Άξιος, πώς το λένε, άξιος συγχαρητήριων. Σωστό, αυτό είπα και εγώ. Αλλά λέω... Αυτό δεν συμβαίνει, γιατί δεν πρέπει να κάνει κάποιες συμμαχίες οι οποίες το συμφέρουν. Εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί εσείς να το βλέπετε αρνητικά και μάλιστα ξέρω να έκανε φοβερή εντύπωση. Και τι να για την αντιμετώπιση του θέματος από τη μεριά σου. Να συμφωνήσω. Ήταν σαν να σε ρεπόρτερ του ΠΑΟ, ναι. Ενώ είσαι δεδομένο. Όχι, δεν είμαι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Δεν είμαι κανένας ΠΑΟΚ. Απλά λέω ότι εμένα ως ουδέτερο παρατηρητή. Όχι, λέω είναι γνωστό, δεν σωστά, το λέω σωστά, έτσι. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε αυτό. Δεν λέω ότι είναι λάθος, λέω ότι δεν μου άρεσε εμένα προσωπικά. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Μπορεί η προσέγγιση να είναι σωστή. Μπορεί η προσέγγιση να βρίσκει τον κόσμο του Άρη και εσάς, από ό,τι φαίνεται εσάς σίγουρα, να τη βρίσκει σύμφωνο. Εμένα δεν με βρίσκει. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό έχουμε. Εγώ δεν το παίρνω στη λογική του που το θέτεις εσύ αυτό. Ούτε το βρίσκω. Ούτε το βρίσκω. Του Τσιράκη. Καταλαβαίνω. Ούτε το του βρίσκω. Του παιδιού για τα θελήματα και του συνταγή. Ούτε το βρίσκω και κάνω σωστό. Κάνω συμμαχίες. Ναι, εντάξει, δεν το βρίσκω σωστό εγώ συνταγή επιτυχίας αυτό. Να συμμαχίσω δηλαδή με έναν από τους εχθρούς μου για να κερδίσω τον άλλο μου εχθρό και από πέμπτος να βγω τρίτος. Και τι κατάφερα, να μου λένε Τσιράκη. Το πώς θα λένε, για να συζητάμε επί πραγματικών βάσεων. Ο αντίπαλος του, είτε μας αρέσει είτε όχι ανεξάρτητα τι λένε, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι ο Άρης, γιατί είμαστε στην ίδια πόλη, συλλογική ή όχι, της μια πόλη μια ομάδα, και ο αντίπαλος του Άρη είναι ο ΠΑΟΚ. Ανεξάρτητα αν αυτοί φαντάζονται τον Ολυμπιακό ή οτιδήποτε άλλο. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι ο αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, εκτός τόπου και χρόνου δεν είναι. Αυτό το λέτε εσείς, αυτοί λένε ο Ολυμπιακός. Τι εκτός τρόπου. Ναι, εντάξει. Εσείς λέτε τι λένε αυτοί και το... είστε σίγουρος γι' αυτό. Θες φατώ, δεν γίνεται. Λοιπόν, επειδή είσαι παλιός, είμαι. Θυμάσαι τι έγινε πριν την εμφάνιση του Σαββίδη. Τι λέγαμε. Επί θείου κόκαλη. Αυτά παιδιά είναι όλα, άνευ αποδείξεων και καφενιακά και τα λέγαμε εμείς τα ραδιόφωνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι λέγαμε δηλαδή, ότι πήγε με τον κόκαλη και πήγε. Επειδή είσαι και μπασκετικός, το να το βάλω, να μην το βάλω, του μπάνε στο Νίπκοβιτς, τι ήτανε. Καλά τώρα, αυτό ήταν κάτι άσχετο με το ποδόσφαιρο και με το αυτό. Α, ήταν άσχετο με το ποδόσφαιρο, ήταν το μπάσκετ, αλλά στην ουσία η βάση του θέματος είναι η ίδια. Και τι είπα να πει, δηλαδή, ότι επειδή θέλανε να... Σωστά, συμφωνώ στο μπάσκετ. Και σε άλλα χρόνια, στο 90 τόσο. Όχι, στη διαφορά, στο, Άρη ΠΑΟ. Ο Σαββίδης το 12 ήρθε. Δεν ήρθε το 1998. Και λοιπόν, εμείς συζητάμε για το 90. Τέλος πάντων, μας είπατε την άποψή σας. Άρα υπάρχει μια προϊστορία. Ναι, εντάξει. Ναι, λέει, παιδί μου, δεν το συζητάω. Ωραία. Απλώς επειδή εκτιμάω πάρα πολύ τις θέσεις σου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Επειδή είναι νυφάλιες
και καθαρές, με καταλαβαίνεις. Γι' αυτό με έκανε φοβερή εντύπωση. Να είστε καλά, ωραία. Το συγκεκριμένο πράγμα. Okay, okay. Θα τα πούμε και να πάλι. Να είστε καλά, και καλή εσείς, συνέχεια. Και εσείς επίσης. Λοιπόν, όχι. Όχι. Θα παρακαλέσω τους φίλους που είναι στη γραμμή, αν θέλουν να περιμένουν, αν θέλουν να κλείσουν, να μην το θεωρήσουν αγένεια. Όμως λόγω του προγραμματισμού της εκπομπής θα πρέπει να συνδεθούμε τώρα με Πήλιο να ακούσουμε Σταύρο Κόλκα. Ναι. Να ακούσουμε διαφημίσεις τώρα για 1-2 λεπτά. Θα βγάλουμε Σταύρο, θα ακούσουμε τα νέα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και μετά, παιδιά, αν προλάβουμε, θα βγάλουμε και γραμμές. Ζητώ συγγνώμη τους φίλους που είναι στις γραμμές. Τώρα πήρε ο φίλος εδώ, μας έβαλε ένα πυροτέχνημα. Δεν θα τελείωναν οι γραμμές. Έτσι και ξεκινούσαμε. Λοιπόν, και καλά, έκανε, είπε την άποψή του. Εμείς είπαμε τη δική μας. Όμως πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Λίγο υπομονή στους φίλους ακροατές στις γραμμές. Επιστρέφουμε με Σταύρο Κόλκα και σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε να ενημερωθούμε για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Πύλιο. Μαζί μας βεβαίως η Jackson Service. Ρύθμιση έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σας με νέα εφαρμογή στο Google Store και το App Store, συμβατή σε όλες τις συσκευές. Πρωτοποριακή εφαρμογή που αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης και κάθε εργασία που πραγματοποιείται καταχωρείται εκεί, είτε από το συνεργείο είτε από τον πελάτη, και αποστέλλονται ειδοποιήσεις των προγραμματισμένων μελλοντικών εργασιών. Φυσικά η Jackson Service, Απόλλωνας 18 στην Κάτω Τούμπα, 2-31-0-933-787, και βεβαίως η Στίχημαν, όπου κι αν είσαι είναι και το καζίνο σου. Και βεβαίως είναι το online καζίνο του Stoiximan.gr με live καζίνο 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Stoiximan.gr λοιπόν, και μαζί μας ο Σταύρος Κόλκας για να μας ενημερώσει για την προετοιμασία του Δικεφάλου λίγο πριν το πρώτο φιλικό με τον Ατρόμητο. Σταύρο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Σε βλέπω ανεβασμένο, γιατί η αγωνία πήγε στο κατακόρυφο, αλλά τώρα νομίζω χαλαρώσατε λίγο. Κοίτα να δεις τώρα. Η προετοιμασία χωρίς φιλικό δεν υφίσταται. Ουσιαστικά η προετοιμασία με τους χρόνους που υπάρχει πλέον, που υπάρχουν πλέον, ειδικά φέτος, ναι, που έκανε η ομάδα μια εβδομάδα διακοπή ουσιαστικά. Εντάξει, δεν γινόταν να μην κάνει κάποια παιχνίδια. Αν λοιπόν τα κρούσματα στον ΠΑΟΚ συνεχίζονταν, και αναγκαζόταν να μπει σε καραντίνα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα είχαμε φιλικά παιχνίδια μέχρι το επίσημο. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωριακά, ναι, και είναι καλό τέλος πάντων να τα δούμε λίγη μπαλίτσα. Ναι. Εντάξει, είναι καλό για την ομάδα, είναι καλό για τους παίκτες που ανταγωνίζονται. Είναι άλλο να ανταγωνίζεσαι θέλοντας να ανοίξεις κάποια πράγματα σε ένα φιλικό παιχνίδι, με τηλεοπτική κάλυψη μάλιστα, και άλλο να ανταγωνίζεσαι, ξέρω εγώ, σε μια προπόνηση στο διπλό του Κυριακού. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Άρα λοιπόν, όσον αφορά στο κομμάτι της ανακούφισης, υπάρχει στην ομάδα, υπάρχει και σε εμάς. Αλήθεια είναι αυτό. Και εσείς κάνατε. Και εσείς κάνατε. Και εσείς κάνατε. Τεστ, εγώ έκανα. Έκανες. Ναι. Oh. Εγώ έκανα, γιατί φίλε, την μέρα που φεύγαμε, ναι, έτυχε να μιλήσω με έναν που είχε μιλήσει με τον παίκτη του ΠΑΟΚ 15 λεπτά πριν. Έκανε συχνηλάτηση δηλαδή κι εσύ. Ναι, εννοείται. Και? Έκανα, σήκωσα 5 τηλέφωνα, εντάξει, εγώ καθαρός είμαι. Εντάξει, το ρίσκο το δικό μου ήταν μηδενικό σχεδόν, ναι, αλλά επειδή πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι, σωστό, απέναντι σωστό στην ομάδα, έτσι, έπρεπε να κάνω. Εντάξει, τώρα ο χαδερφισμός σε τέτοια θέματα δεν χωράει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Εντάξει. Συμφωνώ. Όχι, θα πρέπει η ομάδα σε δέχεται κοντά της, τέλος πάντων, θεωρητικά, γιατί δεν έχουμε συμπαθή με την ομάδα, το ξέρει ο κόσμος αυτό. Βλέπουμε απλά την προπόνηση. Ναι. Συνεντεύξεις και όλα αυτά που είχαμε παλιότερα, έχει διαπιστώσει ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ναι. Ναι. Δεν είμαστε σε άμεση επαφή με την ομάδα. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Ούτε ο κόσμος που έρχεται είναι σε άμεση επαφή. Βλέπει την προπόνηση από ένα λόφο έξω από το γήπεδο. Αλλά αν ήθελα να είμαι συνεπής και με σεβασμό απέναντι στο κλαμπ... Δηλαδή, ούτε για, παιδιά, τι γίνεται... Για, λέμε από μια απόσταση 15 μέτρα. Α, ναι. Ωραία, λέμε, για. Ναι, εννοείται. Δεν έχει ούτε αυτά τα ισταντανέ με τους παίκτες, ας πούμε, και τα λοιπά, πώς τα... Όχι, τίποτα απολύτως, και είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, από την αρχή ξέραμε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, εντάξει. Ναι, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ έπρεπε να κάνω τεστ, γιατί είχα αυτή την... το 0,1% πιθανότητα. Σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, εντάξει. 100 ευρώ βέβαια, αλλά τι να κάνεις. Κατοσταρεάς.
δεν θα αρέσουν. Και δεν θα σου πει κανένας. Με αυτή την πατονέτα που είναι 19 εκατοστά. Τι λέει, άστο, ε. Αυτό στο μεταξύ μου στο Λαρίγκι, εντάξει, κατέβηκε. Αν ήμουν γκόμενα, δηλαδή, δεν θα είχα πρόβλημα. Ναι, αλλά... αλλά στη μύτη, φίλε, αυτό είναι πολύ εκνευριστικό. Δηλαδή, σκέφτεσαι να το δώσεις στον Πουνίδη εκείνη την ώρα, δηλαδή, περνάει από το μυαλό σου. Και ψηλό οδυνηρό, ναι, μου λένε είναι. Γιατί θα πρέπει... Εντάξει, τώρα το οδυνηρό δεν το λες τώρα, δεν Κώστα μου, αλλά εκείνη την ώρα, όντως, γυρνάει το μάτι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Από τη μύτη μέχρι μέσα. Ναι, το αισθάνεσαι να κουνάει το μάτι σου τώρα. Δεν κάνω. Είναι να κάνω, είναι να κάνω κι εγώ, δεν κάνω. Κάνεις, θα κάνεις αναγκαστικά. Που είσαι σε ομάδα, δεν γίνεται. Θα κάνω, ναι, πρέπει να κάνω. Δεν γίνεται, άσχημα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τώρα, φιλικό έχουμε φτάσει η ώρα. Ναι, είχε κάποιες εντεκάδες ο Φερέιρα στην πρωινή προπόνηση. Θα σταθούμε στην πρώτη, που είναι μια συνέχεια των επίσημων αγώνων. Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι η παρουσία του ΣΒΑΜ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εντάξει, σε σχέση με την παρουσία του Μαουρίτσιου που δεν υφίσταται πλέον. Ο Μπίσεσβαρ πάει στην άκρη για να μπει ο Ζαμπά, που είναι πιο second striker, και αυτό το 3-4-2-1 οι δύο πρέπει να είναι περισσότερο second striker παρά δεκάρια ή ψευτοδεκάρια, έτσι να το πούμε αλλιώς. Ναι. Άρα προτιμά το Ζαμπά, και κάτι που το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, στη θέση του δεξιού fullback τοποθετεί το Λιμνιός. Αυτό έδειξε τουλάχιστον το πρωί. Α, μάλιστα. Ωραία. Ναι, δηλαδή πάμε σε μια λογική Πασχαλάκη, Μιχάη Βαρέλα, Μιχαηλίδη, ΣΒΑΜ Καντουρί, δεξιά τον Λιμνιό, αριστερά τον Γιαννούλη, Ζαμπά Τζόλι και στην κορυφή τον Ακπομ. Αυτή είναι η δοκιμή, η πρώτη, και επειδή δεν είναι μια προετοιμασία σαν όλες τις άλλες, εντάξει, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ό,τι βλέπουμε τώρα είναι σκέψη ενδεκάδας για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Σωστό. Ωραία, ο ΠΑΟΚ έχει κλεισμένα μόλις δύο φιλικά. Το αν θα προκύψουν και κάποια άλλα μετά τις 10 Αυγούστου, είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξέρει ο ΠΑΟΚ σήμερα με τα δεδομένα που επικρατούν. Ναι. Έχει άλλο ένα κρούσμα. Την Τρίτη να γίνουν ξανά εξετάσεις. Παρουσιάζεται ένα κρούσμα. Ωραία. Δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα βρεις ομάδα να κάνεις φιλικό. Μπορεί ακόμα και το σημερινό και του Βόλου να το τελευταίο. Τα δύο τελευταία. Τα πρώτα και τελευταία. Άρα λοιπόν, ό,τι σκέψη έχει ο Φερέιρα δεδομένη χρονική στιγμή, έχει να κάνει καθαρά με τις σκέψεις πρόβας general, τέλος πάντων, εν ώψη του πρώτου επίσημου παιχνιδιού στις 25 Αυγούστου. Μετά, αν γίνει καμιά κέντα και τελείται ο ΠΑΟΚ παρουσιάσει κανένα κρούσμα, κάτι που συνέβη και στον Πανετολικό από ό,τι είδα, σωστή. Ωραία, τότε η επιλογή που θα έχει ο ΠΑΟΚ θα είναι εσωτερικά 90 λεπτά. Δύσκολο. Το οποίο βέβαια κατ' εμέ, σε σχέση με το Βόλο, π.χ. το φιλικό, ωραία, θα είναι πιο δυνατά. Αλλά δεν πάβει να είναι εσωτερικά. Εντάξει. Τώρα, κάτι άλλο γύρω-γύρω από την ομάδα, δεν υπάρχει, δεν δηλαδή κινητικότητα για πώληση, για μεταγραφή. Δηλαδή κάθε ώρα που περνάει είναι σαφές σε όλους μας ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ρισκάρει αλλαγές μέχρι τις 25 του μηνός. Ναι. Εντάξει. Άρα θα πάμε έτσι, το πολύ πολύ να γίνει καμία προσθήκη ενός χαφ, αλλά και αυτή θα πρέπει να γίνει στα κοντά. Δεν μπορεί να γίνει... Έχουμε σήμερα, πόσο έχουμε, 8 του μηνός, 7. Πόσο έχουμε, 7, δεν 7, έχω. 7. 7, 7 του μηνός, άρα σε 18 μέρες από σήμερα πάω παίζει. Σωστά. 10 του μηνός θα μάθει τον αντίπαλό του. Μήπως μετά, άρα... μήπως μετά γίνει όμως μετά, δηλαδή και αναλόγως, ξέρω εγώ. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η αγορά με τον κορονοϊό, η μεταγραφική περίοδος που θα κινηθούν τα πάντα θα είναι Σεπτέμβρης. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Οι μεταγραφές τελειώνουν, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν άλλαξε κάτι μετά την τελευταία φορά που το είδα, στις 3 Οκτωβρίου. Άρα, το Σεπτέμβριο... θα επικρατήσει πολύ το βλέποντας και κάνοντας. Έτσι, έτσι, έτσι. Εντάξει. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ακούσαμε,
Δεν ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση. Διαβάζω εδώ τα δύο πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός, λέει. Ζητάει να πάει στο ΚΑΣ για την γραμμή του ΒΑΡ. Ναι, κανένα πέναλτι δεν είναι. Αυτά είναι μπασκετικά πέναλτι, έτσι τα λέω. Έτσι, ναι. Που έχει επαφή. Που έχει επαφή, ναι. Ναι, ναι. Άλλος είναι ο κανόνας στο μπάσκετ, άλλος είναι στο ποδόσφαιρο. Σωστά. Τώρα, αν λίγο ακούμπησε και λίγο ελαραμπή έφυγε από την πορεία της μπάλας, τι να κάνουμε, να σηκωνόταν σε καλύτερο timing. Ναι, αλλά ο Πολωνός που είναι και τσάτσος, λέει της UEFA, ο Πολωνός που είναι τσάτσος. Όταν το καλοκαίρι εμάς μας πήγαινε πυρονοκορδέλα ο Πόουσον στον Άμστερνταμ, τη γράφαμε για UEFA Μάφια, μας ειρωνευόντουσαν. Ναι, σωστά. Ωραία. Χθες αποκλείστηκαν από μια βουτιά του Ποντένσε, γιατί εγώ λέω δεν είναι πέναλτι του Ποντένσε. Αυτό ναι. Που φάγε το γόνο Ολυμπιακός για μένα δεν είναι ναι, πέναλτι. Ναι. Είναι βουτιά και εκεί τις έμαθε να τις κάνει. Ωραία. Και δεύτερον, όταν ειρωνεύεσαι λοιπόν θα τα δεις μπροστά σου. Και η διαιτησία του Πολωνού είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έκανε ο Πόουσον στον Άμστερνταμ, εντάξει. Τρία πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε με τρία πέναλτι που τα δύο είναι αμφισβητούμενα. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα δεν έχει δώσει εκείνο το φάουλ στο χέρι έξω από την περιοχή στο 93 να το κάνω 3-3 να αποκριθώ πάνω στη γραμμή. Εγώ δεν σου λέω θα μπει γκολ, αλλά αν δεν έχεις πρόθεση, το δίνεις, είναι απλωμένο χέρι. Έχεις δώσει ίδιο πέναλτι στον Μπίσεσβαλ. Για μένα ο Πόουσον είχε πρόθεση, ο Πολωνός δεν είχε. Χθες. Ναι. Εντάξει, και περισσότερο πιστεύω το πέναλτι το δίνει ο βοηθός. Και η βλακεία του ονοματοφύλακα. Και του Άλαν. Του γελίου αυτού, όπως είπε κάποιος καλός φίλος και συνάδελφος. Του Άρη, να υποθέσω. Όχι, του Ολυμπιακού. Όχι. Α. Του Ολυμπιακού το πρωί σε, ναι. Σε αθηναϊκά ραδιόφωνα εκεί λέγανε γελίος ο ένας, τσάτσος ο άλλος, καραγκιόζης ναι. Εκείνος, ναι. Άθλιες ναι. Συνθήκες, λέει η Γουλφ, είπε ο φίλος μας ο κύριος Γαβαλάς, ο Νίκος. Καλό παιδί. Καλά, ο Νίκος θα πει ό,τι του πούνε ναι. Από την ΠΑΕ Ολυμπιακού. Άθλιες συνθήκες, τι δεν είχε, λέει, μπάλες για τα αράουτ. Αφού δεν έχει ball boy, ρε, πού θα έχει μπάλες. Άθλιες συνθήκες, λέει. Φοβερό και αυτό. Σε μάτς τώρα στην Αγγλία. Ό,τι κάνεις, τα λούζεσαι. Ναι, έτσι πάει. Αυτό είναι το γεγονός. Έτσι πάει. Τώρα από εκεί και πέρα, σωστό. Τι να κάτσεις να πεις τώρα. Πέναλτι επαφής. Έξι. Ναι. Δύο πέναλτι κιόλας, όχι ένα, δύο. Καλά, αυτοί τώρα τα χάνουν, ανακαλύπτουν 8 πέναλτι σε κάθε παιχνίδι ανακαλύπτουν. Σωστά. Αλλά πρόσεξε με, βάλαν το Γαβαλά να τα πει. Εδώ τα έλεγε ο Μαρινάκης μετά το Βόλο. Έτσι. Είναι ξύπνη. Έτσι. Δεν προσβάλλει αγγλική ομάδα. Σωστά. Και αγγλική διοργάνωση έχοντας την νότια από τον έλεγχό του. Εντάξει. Έτσι. Ριπ στη μάσκα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ριπ. Η μάσκα η οποία... Δεινοπάθησε. Πραγματικά δεινοπάθησε, φίλε. Πραγματικά. Ριπ. 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 Εντάξει, έχει... Από εκεί και πέρα για να τα λέμε όλα, ναι. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός τότε. Ήταν καλός. Ήταν πολύ καλός. Ναι. Και οι δύο αποκρούσεις που έφεραν τις Bulls και στο Τσιμίκα και στο Χασάν στο τέλος, ουσιαστικά στέρισαν την πρόκριση. Ναι. Όχι ο Πολωνός. Αυτό είπαν και όλα δηλαδή... μεταξύ άλλων, ότι αυτοί είχαν τον τερματοφύλακα της Εθνικής Πορτογαλίας και εμείς είχαμε τον γελίο Άλαν. Ναι, φίλε, εμείς παίζαμε μια χρονιά με μισή ομάδα και δεν είπε κανείς τίποτα όμως. Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε δύο απουσίες της. Και στέκεται στη μία. Ναι, του ΣΑ. Μεταλάβες. Ναι. Εγώ έπαιξα, ξεκίνησα χρονιά χωρίς Μαουρίτσιο Βιερίνια, μετά έχασα Κρέσπο, Ζαμπά, Μίσιτς, τον Καντορί μια-δυο φορές, δεν μπήκε ποτέ ο Βέλμπλουμ, δηλαδή, τι να, Βαρέλα ήταν τραυματίας, πόσα παιχνίδια, ο Πέλκας, πόσα παιχνίδια, εντάξει. Σωστό. Έτσι είναι αυτό. Ωραία. Άρα περιμένουμε το φιλικό σήμερα και θα πούμε περισσότερα και τη Δευτέρα. Να είσαι καλά, Σταύρο. Έγινε. Ευχαριστούμε. Bye-bye. Λοιπόν, ακούσαμε τον Σταύρο Κόλκα, χορηγός της προετοιμασίας, της ενημέρωσης για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Πήλιο, η Στίχημαν και η Injection Service. Έχουμε γραμμές, υπάρχει κανείς υπομονετικός, κλείσανε. Ναι, τι να κάνουν τα παιδιά. Λοιπόν, αν θέλετε, παιδιά, καλέστε τώρα, προλαβαίνουμε λίγο ακόμη. Έχουμε κανένα δεκάλεπτο. 287-888, όποιος θέλει έτσι να πει την γνώμη του. Στίχημαν.gr, λοιπόν, μας προσέφερε την ενημέρωση από το Πήλιο για την προετοιμασία του δικεφάλου. Το παιχνίδι πλέον έχει γίνει πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό. Τα συναισθήματα εναλλάσσονται κάθε στιγμή. Η ένταση ανεβαίνει συνεχώς. Γι' αυτό και το στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο. Με ολοκληρωμένο προϊόν, με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα εννοείται. Και πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Εννοείται ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Για να ακούσουμε ένα φίλο που περιμένει στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνετε? Καλά. Εσείς? Μπράβο, χαίρομαι. Πήρα να πω κάτι στο φίλο μου τον Αριανό, τον προηγούμενο, πολύ όμορφο, πολύ ταπεινά θα το πω. Ναι. Εμείς αυτό που λέμε στους φίλους μας τους Αριανούς είναι ότι ντρεπόμαστε για αυτούς. Με ποια έννοια? Ότι συνεργάζονται με μια ομάδα που σήμερα δικάζεται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν συνεργάζεται. Εμείς δεν λέμε για τι κάνεις. Δεν συνεργάζεται. Συνεργάζεται και παρασυνεργάζεται. Όχι, όχι. Φυλάκια στο στόμα και τέτοια. Τέλος πάντων, ας το πω καλό με το συνεργάζονται. Συμφωνούν σε κάποιες απόψεις, ας πούμε. Συμφωνούν σε κάποιες απόψεις. Εμείς αυτό που λέμε ότι, φίλε Αριανέ, συμφωνείς με κάποιες απόψεις οι οποίες αυτοί σήμερα δικάζονται σαν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Με θέση της εισαγγελέως άμεσα να πέσουν στη Β' Εθνική. Εμείς αυτό λέμε. Mm. Δεν λέμε κάτι άλλο γιατί συνεργάζεσαι. Εμείς λέμε με ποιον συνεργάζεσαι, με ποιον, ας πούμε, συμφωνείς σε κάποιες απόψεις. Με αυτούς που κατέστρεψαν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ λέω ότι όποιος, εγώ λέω ότι όποιος είναι μεγάλη ομάδα, δεν πρέπει να συνεργάζεται με κανέναν. Είναι μεγάλη ομάδα. Με κανέναν και με τίποτα. Και, μόνο και γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει συνεργασία ΑΕΚ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Λέμε ότι είμαστε όλοι οι τρεις απέναντι στο κακό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην τοξικότητα. Αυτό λέμε όλοι εμείς. Το τι λέει ο Αριανός και πώς φέρνει αυτός μέσα στο μυαλό του για να αισθάνεται όμορφα είναι δικό του θέμα. Δεν θα συναχωρηθούμε. Εμείς θα συναχωρηθεί αυτό. Νομίζω... Απλά να μπαίνουν διενθέσεις. Δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι Αριανοί συμφωνούν με αυτό, φίλε. Να ξέρεις. Όχι όλοι. Όχι οι περισσότεροι. Όλοι δεν συμφωνούν με αυτό. Όπως εχθές ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ζητάει τρία πέναλτι. Άλλο να κάνεις πολιτική. Άλλο να κάνεις πολιτική, όντως, όπως είπε, και καμιά φορά να πηγαίνεις με τον ένα, να πηγαίνεις με τον άλλον, να πηγαίνει ο άλλος μαζί σου. Αυτή είναι η μαγκιά σου, σαν μεγάλη ομάδα. Μισό λεπτό, με αφήνεις να κάνω μία παρένθεση και σ' αφήνω. Αυτοί οι κύριοι ψηφίσαν υποβιβασμό του ΠΑΟΚ, επειδή ο ΠΑΟΚ με το δίκιο του πήγε στα δικαστήρια της ΕΠΟ να διεκδικήσει το δίκιο του. Και όπως αποδείχθηκε με απόφαση της ΕΠΟ, σωστά έπραξε. Και αυτοί μαζί με τον Ολυμπιακό και τη Λάρισα ψηφίσαν να πέσει ο ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική. Αυτό... Αυτή είναι η διαφορά μας. Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άμα το αρχίσουμε τώρα. Να σε καλά, δεν θα τελειώσει. Σε ευχαριστώ που μάθατε. Να σε καλά, αδερφέ. Λοιπόν. Και στον επόμενο. Πάμε και στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Πού είσαι, ρε φίλε, σήμερα? Είμαι. Τρίτος πήρε σήμερα. Καταρχήν, ξέρεις το όνομά μου? Χρήστος. Άμπρα, το άκουσες τώρα. Ναι, ρε φίλε. Αφού τα πιάνω γρήγορα τα γράμματα, εννοείται. Χρήστος, συγκλασμό, αμοιράς του Βραδόπουλου Κολλητός. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, ρόδα είναι όλα στη ζωή. Όλα, τελικά, όλα. Δηλαδή, από το να κλέψεις ένα δίφραγκο σε ηλικία 8 χρονών, μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραγκ σε ηλικία 20 ετών, σε κάτι άλλο, σε κάποιον άλλο τομέα. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Από Νίκο Γεωργαλή, θέλεις τώρα, από Βιβάλη. Νίκο Γεωργαλή, εσύ είπες. Νίκο Γεωργαλή, είπες. Αυτό δεν είναι το όνομα του μεγαλύτερου μας. Τον κάναν σάλα, δεν είχαν τάντερα να πούν το όνομα του, τη σάλα. Τέλος πάντων. Αυτό είναι άλλο, άλλο τώρα αυτό. Ναι, άλλο. Άστο. Ναι, θέλω να μου θυμίσεις ένα από τα πέντε τελειότερα. Εγώ κάθε χρόνο πήγαινα σε πέντε μάτς του Ηρακλή Ποδοσφαίρου μαζί με τους Παπάθη, με κολλητούς μου, και σε τρία-τέσσερα μάτς του μπάσκετ. Θέλω να μου θυμίσεις το Ηρακλής Άρης 101-103 μετά από δύο παρατάσεις που κάρφωσε ο Μπαρτ στη μάπα του Βράνκοβιτς. Θύμισε μου λίγο την πεντάδα του Ηρακλή, τους ξένους του Άρη και του Ηρακλή. Πού να τα θυμάμαι, αυτό, ρε φίλε. Ευχαριστώ. Πού να τα θυμάμαι. Πλάκα μου κάνεις, ρε, αν δεν τα θυμάσαι, πού να, θυμάμαι, πού να τα θυμάμαι τώρα. 101-103, εγώ θυμάμαι στο Φασούλα το κάρφωμα. Το Φασούλα, ρε, στο Βράκοβιτς, σε Βανόπιο, ρε, στο Βράκοβιτς έκανε. Στο Βανόπιο. Δεν περνάει. Είμαστε... Ρε, εγώ ήμουν εκεί, ρε, πίσω... Εγώ ήμουν φαντάρος. Πίσω ψηλά πάνω. Ψηλά... Α, δεν ήρθα. Όχι, δεν ήμουν, δεν ήμουν. Δεν ήμουν. Και έγινε, μιλάμε τώρα, τι όμορφες στιγμές, ρε Κώστα. Μιλάμε τώρα μισό, όχι μισό, δύο πέταλα, ας πούμε, και όλο το κύπεδο, εντάξει, πολύ περακλειβείς, ας πούμε, ναι. Κακιούσης Παπαδόπουλος Μπαρ. Κακιούσης Παπαδόπουλος Μπαρ. Ο άλλος ο ξένος εσύ ήταν. Ο άλλος του Ηρακλή, ο Σάσκι. Ο Σάσκι. Νομίζω. Αυτό, ναι. Ο Ντόναλτ. Του άλλη. Ο Βράνκοβιτς. Ο άλλος. Και εσύ τώρα.
Και εσύ και το 93 σου λέω, δεν σου λέω 73 κάτι. Το 73, εσύ θυμάσαι κάτι. Το 73 δεν είχα γεννηθεί ακόμα, αλλά ήμουν σκέψη. Θέλω να σου πω, θυμάσαι ήμουν κάτι εξωφρενικά. Δεν το θυμάμαι. Τη Ρώμα έχινε σε χθες. Μαρτζοράτη. Μιλάμε δύο παρατάσεις, μια ματσάρα Κώστα, πραγματικά σου μιλάω, δηλαδή όλοι είχαμε χαζέψει και οι Αριανοί και εμείς. Όλα τα ματσάρα. Εμείς, γιατί αυτοθεωρούμουν, εγώ έπινα καφέ στον Παπάφη τώρα, άσε τώρα την σημερινή οπαδική Ηρακλειοδοτήνη, αλλά... Έπινα κανονικά καφέ, δεν είχε κανένα θέμα. Και όπως άμα θυμάσαι, τα πάω Ηρακλή στην Τούμπα, δεν πήρε. Άντε, υπήρχε ένα ψηλό ελαφρύ σκηνάκι κανονικά. Μετά από το τέλος του αγώνα, μπουρδουκλώνω. Φεύγω μαζί, όλοι μαζί. Δεν υπήρχε ούτε δημιουργία ούτε τίποτα. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Αυτά αλλάξανε μετά από κάποια χρόνια, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων, αλλά τον δηλαδή ένα από τα καλύτερα φάιλ που έχω δει στη ζωή μου, αφού σου φαντάρω, τι να θυμάσαι. Τι να πρωτο θυμηθώ. Το θυμάμαι ήταν 1.96, να καρφώνεις τη μούρη του Βράγκοβιτς τώρα. Και εσείς του κάνετε το ίδιο που κάνει η Αριανή του Τζόνς. Δεν νομίζω. Θα πάρω το Ροδόπουλο. Δεν νομίζεις ρε φίλε. Το Ροδόπουλο θα πάρω να μου το πει, το Ροδόπουλο θα πάρω. Ναι. Ο Ροδόπουλος τον άλλαξε. Το όπως κάνει είναι ο Τζόνς. Λοιπόν, αλήθεια. Τα λέμε Χριστάρα. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα. Πώς γίνεται 5 παρα 5 και παίρνουν όλοι και γίνεται χαμός. Παιδιά, θα αλλάξω την εκπομπή. Θα την κάνω 5 με 7. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, τι θα πει ο Ηρακλή Δέα στο παιδί του για περηφάνεια όταν βλέπει ότι βολοδένει η ομάδα 10 χρόνια στην ΒΓ ΔΕΛΤΑ ερασιτεχνική. Θα πει ότι εξ επιλογής μου έμεινα εκεί. Θα παιδί το μιλήσει για περηφάνεια, ναι. Και το παιδί θα το ασπαστεί αυτό που πιστεύεις. Λοιπόν, θα δυσκολευτεί πολύ, θα δυσκολευτεί είναι η αλήθεια. Όταν ακριβώς, να είμαστε ρεαλιστές. Βέβαια, ήδη γίνεται μάχη. Μεγάλη. Ναι. Και όταν θα ακούσει δίπλα τον... θα βάλει στο YouTube και θα δει τον Μανάβη να λέει ότι εμείς είμαστε, λέει, κακομύριδες, αβαβά, παίρνουν στο Ολυμπιακός 10 χρόνια. 10 χρόνια και έπαιρνε το πρωτάθλημα. Ούτε Μανάβης θα γίνει τότε. Αλλά περισσότεροι γίνονται. Πρόσεξε. Ενώ μετά, όταν βρήκε ευκαιρία, εσένα σε έριξε στα τάρταρα και σε έκανε εθνικό Πειραιός, αντίστοιχα δηλαδή όπως έκανε ο Ολυμπιακός με τον εθνικό του Πειραιά, ναι. Αυτό δεν είναι όμως λογική. Αυτό σε απάντηση προηγουμένως που ανέφερες για τον κύριο που μιλούσε για συμμαχίες ή όχι. Να πω κάτι, περιμένετε τώρα παιδιά στην Αθλητική Θεσσαλονίκη τη φτωχομάνα, να μην πω κάτι άλλο, λογική και αίσθημα και περηφάνεια και ρομαντισμό και ρεαλισμό. Αφού ο καθένας πράττει κατά το δοκούν και αναλόγως τι φυσάει κάθε εβδομάδα ο άνεμος. Άρα δεν είναι θέμα. Μα δεν συμφωνώ, εγώ δεν είπα ότι ο κύριος είχε την άποψή του, την ακούσαμε βεβαίως, εγώ είχα μια άλλη άποψη. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ούτε με το σταυρό στο χέρι, αλλά ούτε και να κάνουμε συμμαχίες με τον εχθρό μας για να κερδίζουμε τον άλλο εχθρό, όπως έλεγε. Πρόσεξε, υπάρχει όμως, σου θυμίζω και τον Ορφάνο που ψήφισε να πέσει ο Ηρακλής, έτσι. Δεν και καλά. Μα 15-1 όλοι ψήφισαν να πέσει ο Ηρακλής τότε. 15-1, τι, και θα γίνω εγώ φίλος τώρα με. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και εξελίσσεται η εποχή και τα χρόνια αλλάζουν και λες κάποια στιγμή να κάνω και λίγη πολιτική, ρε φίλε. Εντάξει, να μην σκοτώνομαι συνέχεια με τον γείτονά μου. Να τον πάω με τα νερά του μια φορά. Αυτός όταν βρήκε δύναμη και ήρθε κάποιος μεγάλο παράγοντας με λεφτά, κοίταξε να σε διαλύσει και να σου πάρει και το γήπεδο. Το έχεις καταλάβει. Γιατί εγώ άμα έρθει ένας ανάλογος και έχω και εγώ λεφτά, άμα, τι θα κάνω νομίζεις. Άμα. Ενώ η πράξη λέει άλλο πράγμα τώρα. Η πρακτική λέει άλλο. Ναι, γι' αυτό όμως και εγώ κάθομαι τώρα έτσι όπως κάθομαι και λέω καλύτερα εκεί που κάθομαι και ας με πολεμάει ο άλλος όσο θέλει. Αλλά εγώ θα κάτσω εκεί. Εντάξει, αυτό νομίζω. Και θα δώσω μάχη για να κρατήσω το νέο μου αίμα και βλέπεις ότι το κρατάω μέσα από αυτήν την. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα και στο λέω. Ρεαλιστικά μιλάμε. Στο λέω εκπείρα. Ναι, πολύ δύσκολο. Σου φέρνω και ένα άλλο παράδειγμα. Η Ελλάδα τώρα, που με την Τουρκία απέναντι, βλέπει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει σαν χώρα. Η μία είναι 80 εκατομμύρια, η άλλη είναι 10. Ναι.
Τι κάνει? Συμμαχίες. Κάνει μια συμμαχία με τη Γαλλία. Με την, ψάχνει την Αίγυπτο, ψάχνει την Κύπρο, γενικά ψάχνει συμμαχίες. Σωστά. Μπορεί οι συμμαχίες αυτές να μην κρατήσουν για πάντα, αλλά πρόσκαιρα βολεύουν την κατάσταση. Σωστά. Άρα δηλαδή οποιοδήποτε το να κάνει συμμαχίες, από την αρχαιότητα ήταν γνωστό και πώς θα κάνει ο καθένας συμμαχίες για να επιβιώσει σήμερα. Γιατί μετά από 10 χρόνια δεν ξέρει πώς θα τα πράγματα. Έχεις δίκιο. Μόνο που εγώ λέω ότι στη συγκεκριμένη συμμαχία λέω, εγώ ας πούμε θα έκανα ποτέ συμμαχία με τη Βουλγαρία εναντίον της Τουρκίας. Θα έκανα με την Αλβανία που είναι εχθρός μου για την Τουρκία. Πρόσκαιρα. Αν θα κέρδιζε κάτι. Φυσικά. Η Γαλλία είναι παραδοσιακός μου φίλος ας πούμε και θα την κάνω. Η Αίγυπτος είναι πρόσκαιρος. Αν έβλεπα ότι αυτή τη στιγμή με συμφέρει να κάνω συμμαχία και με την Αλβανία, ναι, θα κάνω συμμαχία με την Αλβανία. Μάλιστα. Πρόσκαιρα όμως. Okay. Δεν σημαίνει ότι θα τους παντρευτώ. Okay. Ούτε ότι θα κάνω κάτι. Πρόσκαιρα. Καταλαβαίνω το νόημά σου. Ελπίζω να καταλαβαίνεις και στο δικό μου. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Αυτοί που μείναν κολλημένοι και στυλωμένοι με τα πόδια και ότι εγώ δεν κάνω με τους άλλους. Αφανίστηκαν. Αυτοί αφανίστηκαν. Εμείς δηλαδή. Αυτό το λέει και η ιστορία. αυτό το λέει και η ιστορία. Ναι. Να είσαι καλά. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, παιδιά, δυστυχώς είναι και 59 και έχω τόσο κόσμο στις γραμμές. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί. Για πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον Άρη. Για τον Άρη. Ναι. Ναι. Κακώς δεν μαρτύρονται οι παοξίδες. Ναι. Παοξίδες είμαι και εγώ, αλλά εγώ θέλω να είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Ποιος να είναι στο άρμα του Ολυμπιακού? Ο Άρης, ναι. Γιατί να είναι? Να κάνει ό,τι του λέει ο Μαρινάκης. Α, καλά. Εσείς είστε πάω και θέλει ο Άρης να πάει στο άρμα του Ολυμπιακού. Ναι, βεβαίως, ναι. Τέλεια. Να ζει για δύο παιχνίδια ή τέσσερα ανάλογα αν έχουμε play-off. Έτσι. Ναι. Και εγώ να μπορώ να τον κερδίζω τα τέσσερα τα τρία. Σωστά. Δεν χρειάζεται όμως να είναι στο άρμα του Ολυμπιακού για να σας κερδίζει με τέσσερα γκολ ας πούμε. Όχι, χρειάζεται να είναι εκεί. Γιατί φέτος... Εκεί πρέπει να είναι ο Άρης. Ναι. Γιατί κοίταξε, άμα είναι, γίνει αυτοφωτοσία, αυτοδύναμος, θα έχω θέμα. Εγώ το θέλω στο άρμα του Ολυμπιακού. Α, κατάλαβα πώς το λέτε. Εντάξει. Οκ. Okay. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο για τον Ηρακλή. Συντομία. Για τον Ηρακλή. Ναι, ναι. Εγώ, από σέρες παίρνω. Εγώ είμαι φαν του Θοδωρίδη του Σκορεμένου. Μάλιστα. Ο οποίος ήρθε εδώ στον Πανσεραϊκό. Τον κράτησε για μια αείμνηστος, δεκαετία. Ναι, αείμνηστος, ναι. Άνα, μπράβο. Ναι. Σε μια άρτια κατάσταση. Μάλιστα. Έτσι. Και λέτε γιατί έφυγε από τον Ηρακλή. Γιατί έφυγε από τον Ηρακλή. Όχι, λέω και ο Πατραϊκός και ο Ηρακλής έχει την κατάρα του Θεοδωρίδη. Δεν νομίζω. Αυτό λέω. Δεν νομίζω. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Να είστε γεια καλά. Σας, γεια. Στον τελευταίο φίλο να τον ακούσουμε. Έκλεισε. Κι άλλους. Παιδιά, μην παίρνετε. Συγγνώμη. Έχουμε τώρα εκπομπή. Πήγε 5 και 1. Για να σας ακούσουμε τουλάχιστον να πούμε μια καλησπέρα. Γεια σας. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Όχι, δεν τον ακούμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Σ' ακούμε, φίλε, πες μας καλησπέρα, έλα. Καλησπέρα. Σ' ακούμε πολύ καλά. Πάμε. Ναι, με ακούτε. Πολύ καλά σας ακούμε. Ωραία, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ήθελα λίγο να πω τώρα σχετικά με το χθεσινό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι μετά από το χθεσινό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, ναι, φίλε Κώστα, θα είναι πολύ ενδιαφέρον του χρόνου η θέση της Ευρώπης, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεμπλοκάρει την τιμωρία, και νομίζω ότι θα είναι ένα στοίχημα και για τον Άρη του χρόνου, δηλαδή τη νέα χρονιά, ναι, να διατηρήσει τα κεκτημένα. Δεν ξέρω να συμφωνείς, αλλά... Τέσσερις θέσεις εννοείς και τα λοιπά. Βέβαια, γιατί κοίτα λίγο, το να βγω στις πέντε, το να βγεις ας πούμε στην πέμπτος. Ευρώπη, είναι, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά δεν θα έχει τη δυσκολία με το δεδομένο ότι πρέπει να πετάξεις. Και πρόσεξε έτσι, δεν λέω να βγεις απλά Ευρώπη. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει για μένα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα και από το ρόστερ που είδα χθες. Τώρα μην γελιόμαστε. Είναι καλός. Και ο ναι, Πάου και η ΑΕΚ απέχουν πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ, αλλά είναι καλός. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή απέχουν. Και αν θες τη γνώμη μου, πέρα του Ολυμπιακού, οι άλλες τρεις θέσεις είναι διεκδικήσιμες και από Άρη και από Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή πόσο διαφέρει αγωνιστικά, ας πούμε, ο Άρης από την ΑΕΚ και από τον Πάου. Ή ο Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό δεν τον είδαμε. Ο Άρης, ας πούμε, πόσο απέχει αγωνιστικά. Πρόσεξε λίγο, γιατί εντάξει. Μιλάω όταν γίνονται όλα επίσης όρις, όχι όταν κατάλαβες πώς το εννοώ, άμα δηλαδή ξεκινήσουν με την ίδια αφετηρία, έτσι. Χωρίς να υπάρχουν του χρόνου δανεικοί, παραδάνειστοι, να είναι όλα... Εσύ λες λοιπόν ότι σε μια αφετηρία με ίδια δεδομένα για τις ομάδες θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά. Ναι, πρώτα απ' όλα να φύγει αυτό το πράγμα με τους δανεικούς, έτσι, να τελειώσει.
Γιατί δεν είναι, όταν μια ομάδα, ας πούμε, αφήνει ένα-δυο, γιατί σκέψου τώρα τη Λάρισα χωρίς τον Ουάρντα, όσοι την αντιμετωπίσαν πόσο διαφορετική ήταν με αυτόν, έτσι. Ναι, ναι. Ένας παιχταράς, ό,τι και να λέμε. Σωστά. Λοιπόν, αυτό λέω ότι υπό, να είναι, όταν λένε όπου τις ίδιες συνθήκες, δεν μιλάω πλευράς της διαιτησίας, έτσι. Η διαιτησία είναι κάτι που πιστεύουμε με τον καινούργιο αρχιδιαιτητή θα δούμε πράγματα που θα είναι προς το καλό του. Μακάρι, και το πιστεύω. Μακάρι. Γιατί πρόκειται να. Ναι, απλώς λέω, ας πούμε, ότι θα είναι ενδιαφέρον. Ναι. Ναι, θα είναι ενδιαφέρον γιατί βλέπω ένα Ολυμπιακό που έχει ξεφύγει. Άδικο χθες που αποκλείστηκε. Άδικο. Τώρα, ό,τι και να λέμε, αν ήταν μπάσκετ θα είχε περάσει. Ποδοσφαιρικά ήταν καλός, ναι, ήταν καλύτερος. Όχι, μα και ευκαιρίες και ήταν καλύτερος. Ναι, καλύτερος. Αν δεν έκανε το πέναλτι, δεν έβρισκα τρόπο να περάσει χθες, να προκριθεί. Και καλό θα ήταν και για την Ελλάδα να προκριθεί. Και πρώτα απ' όλα σου λέω για την ομάδα μου. Έτσι, γιατί η ομάδα μου κινδυνεύει αυτή τη στιγμή του χρόνου με δεδομένου 2-4. Δεν λέω ότι θα είναι ο Άρης που θα μείνει απ' έξω. Λέω όμως ότι δεν θα έχει ανεβαίνει την άνεση ο πύχης, που είχε. Ναι, ανεβαίνει ο πύχης, σωστά. Μπράβο. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είδα αυτόν τον Ολυμπιακό και κλείνω, λέω ότι πέραν του Ολυμπιακού δεν ξέρω τι θα ενισχυθούν. Αυτό που βλέπω εγώ τώρα, οι άλλοι απέχουνε. Δεν ξέρω να συμφωνείς. Όλοι. Όχι πολύ, αλλά υπάρχει, είναι καλύτερος όντως. Όχι πολύ, αλλά είναι καλύτερος. Τώρα θα ήθελα να σου πω για τον μπάσκετ, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε άλλη χρόνο. Μέρα. Αύριο, τη Δευτέρα θα πούμε για μπάσκετ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας, δεν μπορώ να πλατιάσω περισσότερο.